Καλησπέρα φίλε και φίλοι του Λίμπερο και της εκπομπής Μπάσκετ City. Είμαστε εδώ κοντά σας μέχρι και τις 10 με θέματα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο το μπάσκετ. Φυσικά, όπως κάθε και Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, μόνο σήμερα εδώ στο στούντιο, καθώς ο Νίκος Μοσκοβίτης βρίσκεται στην Αθήνα που παρακολούθησε την συνέντευξη τύπου των προπονητών και θα ξεκινήσουμε λίγο και με αυτό το κομμάτι, να μας μεταφέρει εκεί τι υπόθηκε, έτσι ατμόσφαιρα παραλυπόμενα αν υπάρχουν, τι συζητήθηκαν στα πηγαδάκια γενικότερα. Εντάξει, μια, ας το πούμε έτσι, εκδήλωση που συνηθίζει τα τελευταία χρόνια στο ΣΑΚΕ, χωρίς βέβαια κάποιο ιδιαίτερο λόγο, να πούμε την αλήθεια, να γίνονται έτσι αυτές οι συνεντεύξεις τύπου των προπονητών. Αυτά γίνονται συνήθως σε Final 8, σε Final 4. Τώρα, σε μια τέτοια κατάσταση που λίγο πολύ ξέρουμε τους τις ομάδες θα δώσουν παρόν στο τελικό, φαντάζει και λίγο αχρίαστο. Έτσι πιο πολύ διέται για να δικαιολογήσουμε, ας πούμε, ίσως και την ύπαρξή μας σαν λίγκα. Αλλά εντάξει, τώρα έγινε, αφού έγινε, είμαστε υποχρεωμένοι φυσικά να ακολουθήσουμε το ρεπορτάζ και να ακούσουμε και να μάθουμε τον Νίκο που ήταν στην Αθήνα και θα κάνει από την περιγραφή του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, εδώ αύριο στο Λίμπρο 8 η ώρα συντονισμένη, και θα μεταφέρει και το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι υπόθηκε σήμερα στην παρουσίαση αυτή των προπονητών. Ήταν νομίζω προπονητές και αρχηγοί των ομάδων. Θα μας τα πει περισσότερο ο Νίκος που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα Σαμάτη, καλησπέρα και στους δύο κρατές του Λίμπερο. Πώς είναι κατά λίγο καιρό στην πρωτεύουσα, γιατί εδώ βρέχει. Κοίτασε και εδώ φίλε το μεσημέρι εκεί ξαφνικά που είχε ήλιο, άρχισε να βρέχει, αλλά τώρα εντάξει έχει στρώσει η κατάσταση λίγο. Ναι, τώρα μας έπιασε εδώ. Μάλλον ήρθε από κάτω προς τα πάνω, ήρθε γιατί τώρα άρχισε να ρίχνει εδώ στην πόλη μας. Κοίταξε, πριν μου ήρθε μια ειδοποίηση στο κινητό από μια εφαρμογή τέλος πάντων ημερωτική ότι αλλάζει ο καιρός και βροχές ξαφνικές και τέτοια. Όντως το μεσημέρι και εδώ πέρα λίγο έβρεξε, αλλά τώρα είναι κομπλέ. Τι έγινε σήμερα σε αυτή την παρουσίαση, συνέντευξη των τεσσάρων φιναλίστ, θα μπορούμε έτσι για το τρόπο του πρωταθλητή, αν και ξέρουμε πάνω κάτω τι θα γίνει, αλλά εντάξει. Κοίταξε, καταρχάς να πούμε ότι η επιλογή του χώρου ήταν πολύ διαφορετική. Ναι. Όντως η αλήθεια είναι ότι το Μουσείο της Ακρόπολης είναι κάτι πολύ, έτσι ρε παιδί μου, μεγαλειώδες, να σου πω την αλήθεια. Σωστό. Γιατί δεν έχεις την ευκαιρία και πολύ συχνά να βρεθείς εκεί. Και ο χώρος είχε το ενδιαφέρον του και το έκανε στη γύρα σου, δηλαδή έκανε στη γύρα στο μουσείο. Όχι, γιατί δεν είχαμε πολύ χρόνο, είναι η αλήθεια, και νομίζω ότι δεν είναι το μουσείο, είναι για να φας ξέρω εγώ 2-3 ώρες. Τώρα άμα είναι να πας για να σκοτώσεις ώρα δεν γίνεται. Ναι. Ήθελε πολύ χρόνο. Πάντως η επιλογή του χώρου είχε έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμβολισμό. Κοίτα, τώρα όσον αφορά την συνέντευξη τύπου των τεσσάρων προπονητών και των τεσσάρων αρχηγών, δεν μπορώ να πω ότι ξεφύγαμε πολύ από τα τετριμένα, ναι, είναι η αλήθεια. Από πλευράς ΠΑΟΚ ήταν ο Ηλίας Παπαθεοδόρου και ο Βαγγέλης ο Μαργαρίτης. Και οι δύο, ουσιαστικά αυτό που τόνισαν ήταν ότι ναι μεν ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει το στόχο του και μπήκε στη τετράδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό δεν θα τα παίξει και θα τα παρατήσει. Θα προσπαθήσουν για το καλύτερο. Ο Τσάβη Πασκουάλ ανέφερε πολλές φορές το γεγονός ότι περιμένει δυνατά παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και τόνισε ότι είναι μια ομάδα η οποία διαβάζει πάρα πολύ καλά πράγματα στην επίθεσή της και περιμένει δύσκολα και σκληρά παιχνίδια. Και ο Ιαν Βουγιούκας, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, τόνισε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αν και στη συνέχεια ανέφερε ότι ετοιμάζονται για τους τελικούς με τον Ολυμπιακό ουσιαστικά. Εντάξει, αναμενόμενο. Και σίγουρα στο προσκήνιο ή στο έτσι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσία των ανθρώπων του Προμηθέα, του κυρίου Μάκη Γιατρά, του Νίκου του Γκίκα, ήταν και ο πρόεδρος του Προμηθέα εκεί, ο κύριος Λιόλιος, ως ξέρεις μιας ομάδας που για πρώτη φορά στην ιστορία της βρίσκεται τόσο ψηλά, και γενικά όλοι ανέφεραν έτσι την παρουσία του Προμηθέα και στα ημιτελικά και γενικά τη δουλειά που κάνει η ομάδα της Πάτρας. Η αλήθεια είναι ότι οι εκπρόσωποι του Ολυμπιακού και ο Γιάννης Σφερόπουλος και ο Βασίλης Πανούλης είχαν λίγο έτσι τυπική παρουσία, να το πω. Και το λέω αυτό γιατί ξέρεις, πολλές φορές στις καταστάσεις πιο πολύ ενδιαφέρον έχει το καφενείο μετά, όπως το λέμε εμείς, το δημοσιογραφικό, παρά το η συνέντευξη τύπου. Η αλήθεια είναι ότι στο καφενείο ούτε ο Γιάννης Σφερόπουλος ήταν εκεί,
ούτε ο Βασίλος Σπανούλης. Φύγανε κατευθείαν, ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι, επειδή το έχω περάσει κι εγώ αυτό, έχω βρεθεί κι εγώ σε τέτοιες καταστάσεις, δηλαδή σε τέτοιες παρουσιάσεις, συνεντεύξεις. Το θεωρώ νόσηρο, Νίκο. Δηλαδή. Καλά, εδώ μου λες τώρα Βουγιούκας τώρα, ας πούμε, μίλησε για τους τελικούς στον Ολυμπιακό, δηλαδή. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες, ρε φίλε, ότι σαν σκέψη δεν είναι κακή. Έτσι. Ναι, όταν υπάρχει είναι ωραίο να είναι όταν υπάρχει οι τέσσερις, ναι. Ναι, οι τέσσερις μονομάχοι, να το πω έτσι, αλλά, ναι, αλλά όταν, όταν οι τέσσερις ξέρουμε ότι, τα ίδια. Ακριβώς, ότι οι δύο κατά 99% θα είναι στο τελικό, ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει. Να κάνεις μια συνέχιση τύπου όταν έχεις, ξέρω εγώ, πάνω 40%, 30 ο ένας, 30 ο άλλος και 15 ο άλλος, να πω ναι, όταν ξεκινάς και είναι 99 ο ένας, 99 ο ένας και ένα ο άλλος, ναι. Τώρα τι να πει, δηλαδή, τώρα ο Παπαθοδόρου τι να πει, ρε παιδί μου, δηλαδή, τι να πει. Κοίταξε, και ο Ηλίας ο Παπαθεοδόρου και ο Βαγγέλης Μακαρίτης. Πάμε για διπλό, ας πούμε. Πάμε για διπλό. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω αυτό το πράγμα. Εντάξει. Ο Παπαθεοδόρου, όπως έλεγε και μετά το μάτς με την ΑΕΚ, έτσι και σήμερα. Και έτσι είναι η κατάσταση για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δεν είναι ότι το λέει ο προπονητής του μόνο. Όντως για τον ΠΑΟΚ, αυτά τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό είναι μια ευκαιρία για να δει πόση απόσταση έχει μια τέτοια ομάδα. Σωστά. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες. Αυτή είναι η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή να δει πού βρίσκεται απέναντι μια ομάδα του Παναθηναϊκού. Μπορεί να βρίσκεται πολύ μακριά. Μπορεί να βρίσκεται κοντά. Έτσι, το κοντά μπορεί να είναι να τον ζωρίσει δύο μάτς το Άσκη για να του πάρει ένα μάτς το Παλατάκι. Ναι, okay. Μπορεί να έχουν πιο κοντά. Ή μπορεί να είναι πάρα πολύ μακριά, να κάνει τρεις ήττες με μεγάλη διαφορά. Απλά η λογική του ΠΑΟΚ είναι αυτή. Έτσι, το να δει που είναι απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός. Για τον Προμηθέα, εντάξει, ο Προμηθέας είναι μια ομάδα που για πρώτη φορά στην ιστορία του βρίσκεται τόσο ψηλά. Δικαιότατα φυσικά βρίσκεται εδώ που βρίσκεται. Αλλά τα παιχνίδια αυτά είναι εμπειρίες για όλους στον Προμηθέα. Όσον αφορά έτσι τα μάτια με τον Ολυμπιακό. Σε ό,τι κατάσταση είναι ο Ολυμπιακός, είτε κατάσταση είναι ο Προμηθέας, προφανώς και για τον Ολυμπιακό κάτι λιγότερο από το 3-0 θα είναι αποτυχία. Θέλω να πω ότι δηλαδή για τον Ολυμπιακό σε ό,τι φάση και να είναι, το να παίζει με μάτια με τον Προμηθέα, ακόμα και να χάσει ένα μάτς, δεν είναι normal. Ναι. Έτσι. Τώρα, στα μάτια Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, εγώ νομίζω ότι ο Πασκουάλ δεν τα είπε αυτά τα πράγματα απλά για να τα πει. Όντως βλέποντας τον ΠΑΟΚ, έχει καταλάβει ότι πρόκειται για μια ομάδα που είναι δυσκολοκατάβλητη και είναι σε πολύ καλή κατάσταση τον τελευταίο καιρό. Αλλά ο Παναθηναϊκός, εντάξει, είναι μια ομάδα άλλου επίπεδου και είναι και αυτό σε καλό φεγγάρι τον τελευταίο καιρό. Ναι, είπαμε ότι θα ήταν πιο ενδιαφέρον ζευγάρι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ παρά Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Μπορεί. Έτσι. Μπορεί να ήταν. Ναι, προσωπικά πιστεύω ότι θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον και θα χτυπιόταν περισσότερο. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι θα είχε και λίγο παραπάνω ενδιαφέρον στον κόσμο του ΠΑΟΚ τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Ναι, δηλαδή, σαφώς. Ειδικά αν κατάφερε να χτυπήσει κάποιο μάτς στο στάδιο Ρήνης και Φιλίας, να το πω έτσι. Επειδή είναι και ο Ολυμπιακός και όπως και το κάνουμε είναι μια άλλη αντιπαλότητα με τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι θα είχε και λίγο παραπάνω γκέλ στον κόσμο για ένα τρίτο παιχνίδι ή ίσως για ένα τέταρτο, αν γίνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, για τον ΠΑΟΚ αυτά τα παιχνίδια είναι αυτό που λέγει ο προπονητής. Είναι μια ευκαιρία να δει πού βρίσκεται. Όσον αφορά το κορυφαίο επίπεδο, δηλαδή μια ομάδα επίπεδου Παναθηναϊκού. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η προπόνηση του ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Μπορεί και να έχει ολοκληρωθεί, αν και ξεκίνησε γύρω στις 7, κάπου στα κοντά ολοκληρώνεται. Θα έχει ενημέρωση από εκεί. Όπως έγινε γνωστό σήμερα, πάω λίγο στα πιο ρεπορταζιακά. Ναι. Όπως έγινε γνωστό σήμερα, αύριο ο Απόλλων Τσόχλας θα υποβληθεί στην επέμβαση για το πολύ σοβαρό πρόβλημα στο γόνατό του, τη ρήξη υγείας του. Αύριο το πρωί θα υποβληθεί στο χειρουργείο, όπως καταλαβαίνουμε. Όταν κάνεις μια τέτοια επέμβαση, το διάστημα επιστροφής είναι πάνω κάτω στους 6 μήνες. Οπότε ο Τσόχλας θα χάσει όλη την προετοιμασία και θα επιστρέψει, ή μάλλον αναμένεται να επιστρέψει, κάπου εκεί κοντά στα Χριστούγεννα, εφόσον είναι καλά. Και επειδή μιλάμε για ένα παιδί που είναι και σε μια ηλικία περίεργη, εντάξει, σίγουρα θα χρειαστεί λίγο έτσι διαφορετική αγωγή, να το πω, από ότι μπορεί να είναι σε ένα παιδί που είναι 22, 23, 25 χρονών σε ένα τέτοιο τραυματισμό. Τώρα, όσον αφορά κάτι άλλο από το ρεπορτάζ στην συνέντευξη τύπου, ο Βαγγέλης ο Γαλατσόπουλος πήρε δύο φορές το λόγο. Ευχαρίστησε τους χορηγούς που ήταν όλοι εκεί, εκπρόσωποι των χορηγών της Α1. Στάθηκε σε κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα στην κανονική περίοδο. Όπως τόνισε, περίπου 40%, το 40% των αγώνων είχε μονοψήφια διαφορά, κάτι που
σημειώνεται για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια. Και γενικά προσπάθησε έτσι λίγο να δώσει, να πάει στην επόμενη μέρα και στα επόμενα χρόνια της Stoiximan GR Basket League, δηλαδή να δώσει λίγο στίγμα για τα επόμενα χρόνια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια ό,τι προσπάθησε να γίνει με τον ΕΣΑΚΕ είναι λίγο κάπως στάσιμα τα πράγματα όσον αφορά ξεσχορηγικό, έσοδα και όλα αυτά. Παλεύουν, το ψάχνουν, είναι λίγο και η εποχή περίεργη, είναι η αλήθεια. Γίνονται λάθη και από τον ΕΣΑΚΕ, όπως και να το κάνουμε. Αλλά γενικά τόνισε ότι κλείνοντας έτσι ένα χρόνο στην Προεδρία, ο Βαγγέλης Γαλατσόπουλος, προσπαθούν και ψάχνουν όλοι μαζί να βρουν περισσότερες λύσεις, περισσότερα έσοδα, γενικότερα να προσπαθήσουν να μεγαλώσουν όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το εμπορικό τμήμα του Μία, μία του είναι η λύση, Πρόεδρε, πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και καλύτερη διετησία. Ναι. Απλά είναι τα γράμματα. Άμα κάνεις πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, να ενδιαφέρεται και ο Αεξής και ο Παοξής και ο Αριανός πολύ περισσότερο από ό,τι ενδιαφέρονται τώρα. Θα υπάρχει και ενδιαφέρον και χορηγοί όταν βλέπουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα οι χορηγοί τι περιμένουν, το Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό περιμένουν. Γιατί να ασχοληθούν όλη τη χρονιά. Περιμένουν το Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Παράδειγμα, α πούμε, σήμερα στην έβριξη τύπου, αυτή ήταν εκπρόσωπο τη ΕΡΤ. Ωραία. Η τελική θα είναι λογικά στην Κοσμοτέ όμω. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει. Κοσμοτέ δεν είναι κεντρική, όχι, όχι, δεν είχε κάποιον εκπρόσωπο η Cosmote TV. Θέλω να πω, δηλαδή, πήρε το λόγο ο εκπρόσωπος της ΕΡΤ για την κεντρική διαχείριση μέσα σε εισαγωγικά. Τι κεντρική, αστείο είναι αυτό, τι κεντρική διαχείριση. Υπάρχει κεντρική διαχείριση. Αφού οι τρεις έχουν υπογράψει άλλο, ναι, τι κεντρική διαχείριση. Ακόμα και αυτό, έχουν ξεχωρίσει τα σύμβολα. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να βρεθεί κάποια λύση. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Αλλά επειδή το τηλεοπτικό, ειδικά τώρα, σε αυτά τα δύσκολα χρόνια που περνάνε όλες οι ομάδες, είναι το πιο βασικό τους έσοδο, πρέπει να βρεθεί κάποια λύση. Νίκο, δεν υπάρχει λύση από τη στιγμή που οι τρεις κάνουν το κεφαλιό τους. Και δεν, Ακριβώς, δεν υπάρχει κάποια δύναμη απέναντί τους να τους σταματήσει. Υπάρχουν τρεις ομάδες απέναντι σε 11 και τρεις κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή, όταν λέμε ότι ο ΕΣΑΚΕ πρέπει να αλλάξει η λογική του, πρέπει να καθίσει και στο τραπέζι μαζί της ομάδας, παιδιά, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ναι. Δεν γίνεται έτσι. Δεν πάμε πουθενά έτσι. Αυτό βολεύει μόνο εσάς, ενώ σε κάτι άλλο, να ψάξουν να βρουν μια λύση όπως είναι στην Αμερική, π.χ. που δύο κανάλια, το και δεν ξέρω ποιο άλλο, δείχνουν τα παιχνίδια και να κάνουν μια συμφωνία με τα δύο κανάλια να μοιραστούν τα έξοδα και να δείχνουν όλα τα παιχνίδια και τα δύο. Έτσι. Και να υπάρχει αυτή η λογική. Οπότε να είναι μια μεγάλη πίτα. Δεν μπορεί τώρα ο Παναθηναϊκός πριν ξέρω εγώ ένα 1,5 εκατομμύριο και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ πήραν 220.000. Έτσι. Δεν μπορεί να, δεν μπορεί να φτάσει. Που είναι τεράστια απόσταση. Δεν μπορεί να φτάσει κάποια στιγμή να είναι ανταγωνιστικό. Η λύση για να αλλάξει το ελληνικό μπάσκετ και να προοδεύσει και να γίνει καλύτερη Α1 και ό,τι σχετικά δεν είναι να καταργήσει μια συμβόλαια τη Ευρωλίγκα που ακούμε και λέμε. Όχι. Η λύση είναι να γίνει ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Όταν θα δώσει 1 εκατομμύριο στον Παναθηναϊκό, γιατί αξίζει 1 εκατομμύριο με βάση το ρόστερ, με βάση. Αλλά στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, δεν θα δώσει 200.000, θα δώσει 500, θα δώσει 600. Έτσι. Να μπορέσουν κάπως να καλύψουν αυτή τη διαφορά, η οποία είναι τεράστια. Όταν παίρνει ο άλλος 1.500.000, τεράστια διαφορά. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα του ΕΣΑΚΕ και γενικά των ομάδων. Αυτό το πράγμα, δηλαδή το να υπάρξει μια σύγκληση στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα γενικά έσοδα. Γιατί τώρα τα έσοδα της κάθε ομάδας είναι ξεχωριστά. Έτσι, το τι εμπορικό τμήμα έχει, το πώς δουλεύει στο κομμάτι των χορηγών. Μην κοροϊδευόμαστε. Όταν λέμε για χορηγίες της Λίγκας, η μοναδική χορηγία της Λίγκας η οποία προβάλλεται από τα ΜΜΕ και οτιδήποτε είναι το όνομά της. Καμία άλλη χορηγία από αυτές που έχει η Λίγκα προβάλλεται στα ΜΜΕ. Γιατί τα ΜΜΕ σου λέει δεν παίρνω και τίποτα εγώ, γιατί να σε προβάλλω σε ένα τζάμπα. Κατάλαβες, είναι αυτή η λογική που έχουμε στην Ελλάδα. Έτσι, που γενικά υπάρχει και στο NBA θα δεις. Μέχρι πριν από 2 χρόνια ξέρω εγώ στο NBA απογορευόταν να διαφημίσεις στην φανέλα εκτός από τη γενική. Όταν όμως υπάρχει μια γενική. Και τη δέχονται οι ομάδες στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει να πει ο ΕΣΑΚΕ ότι θα ντυθείτε όλοι με μια συγκεκριμένη εταιρεία. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Ή θα βάλετε μια συγκεκριμένη φανέλα. Ή βάζαν τη χορηγία του ΟΠΑΠ. Δεν έγινε και τίποτα. Mm-hmm. Δηλαδή να πεις να πάρουν μια εταιρεία ξένη και να πω ότι συμφωνείς με Λίγκα και όλες τις ομάδες θα έχουν αυτό το λογότυπο πάνω. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο ΕΣΑΚΕ. Ναι.
Δηλαδή, όταν λέμε κάποια πράγματα, δηλαδή ακούω και πια άκουσα και όλα και διάβασα. Είναι κάποια πράγματα που είναι και ρεαλιστικά. Να γίνει καλύτερο πρόγραμμα. Πώς θα γίνει καλύτερο πρόγραμμα? Να γίνει ανταγωνιστικό, βασικό. Σε πρώτη φάση είναι αυτό που έχει να κάνει με το τηλεοπτικό. Αν αυτό το πράγμα κάπως φτιάξει, και όταν λέω κάπως φτιάξει είναι αυτό που λες εσύ, όταν ο Παναθηναϊκός παίρνει 1,5 εκατομμύριο ευρώ από ένα κανάλι και ο Άρης παίρνει 200 χιλιάρια και ο ΠΑΟΚ, υπάρχει πώς μια να πολύ φτιάξει, μεγάλη... Δηλαδή ο επενδυτής του Άρη του ΠΑΟΚ πρέπει να βάλει ένα συν. Ακριβώς. Ένα συν πρέπει να βάλει. Γιατί αυτό για μένα το πιο σημαντικό σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το εμπορικό, παύλα χορηγικό και όλο αυτό το θέμα, είναι αυτό. Είναι το να υπάρχει κεντρική διαχείριση ή αν δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση, να υπάρχει μια ίση κατανομή, έτσι, αν γίνεται. Για μένα και αν όχι ίση, κοντά. Έτσι. Αλλά δυστυχώς, Νίκο, δεν είναι μόνο, είναι και οι ομάδες που φθαίνε. Για μένα, ας πούμε, πέρσι θα έπρεπε 11 να μην κατέβουν στο ποτάθλημα. Ας κατεβείτε εσείς που έχετε ο ΤΕ. Ας παίξετε μόνοι σας. Συμφωνώ. Πώς θα γίνει? Συμφωνώ. Κάποια στιγμή πρέπει να το δουν και ομάδες έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή, ρε πάω κρεάρι, να κατεβαίνεις και να παίρνεις 220 χιλιάρικα και να παίζεις ένα πρωτάθλημα το οποίο ουσιαστικά, άμα το δεις, σε όλη την πορεία δεν σου προσφέρει τίποτα. Δηλαδή, στον Άρη φέτος, το πρωτάθλημα της Α1 του πρόσφερε 2 εκατομμύρια χρέη. Ναι. Αυτό του πρόσφερε στον Άρη φέτος. 2 εκατομμύρια χρέη. Σε τέτοιες καταστάσεις, αν δεν σπάσεις αυγά. Έτσι. Μα πώς θα γίνει? Λέμε για τους μεγάλους. Είναι μια κατάσταση που είναι. Και να σου πω κάτι, και αν οι ομάδες δεν καταλαβαίνουν. Αν οι ομάδες δεν καταλαβαίνουν, ο ίδιος εσακεί να το κάνει αυτό. Η ίδια η Λίγκα. Yeah. Η Λίγκα δεν υπάρχει εκεί απλά για να γίνεται ένα πρωτάθλημα. Έτσι το κάνει και η Ομοσπονδία το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει για να γίνεται απλά ένα πρωτάθλημα και να λέμε α, κάνουμε ένα πρωτάθλημα, είμαστε Λίγκα και ουσιαστικά δικαιολογούμε την ύπαρξή μας σαν εσακέ. Το θέμα να κάνει κάτι καλό. Για μένα του χρόνου π.χ. αν ο εσακέ δεν πάει και δεν ξεκινάει το πρωτάθλημα, ρε φίλε. Δεν ξεκινάει. Είναι απόφαση τη Λίγκα. Τον 11 δεν ξεκινάει το πρωτάθλημα. Παίξτε τρεις μόνοι σας. Τι θα κάνουν οι τρεις, δεν θα ενωθούν? Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι προσπαθεί να μπει μια βάση. Σίγουρα έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα ο ΕΣΑΚΕ για να μπει σε ένα δρόμο σωστό όσον αφορά αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με εμπορικά, παύλα χορηγικά. Προσπαθεί να βάλει βάσεις, ωραία, αλλά σίγουρα έχει πολύ δρόμο. Για να μπορεί να φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο, τέλος πάντων καλό όσον αφορά το τηλεοπτικό και γενικά τα χρήματα που μοιράζονται οι ομάδες, σίγουρα έχει πολύ δρόμο. Αλλά προσπαθούν και το παλεύουν να μπουν σε μια σειρά. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν αυτά που έχουν κάνει μέχρι τώρα είναι αρκετά σε αυτό το κομμάτι. Αλλά διάθεση δείχνουν να έχουν. Τώρα το τι θα κάνουν από εκεί πέρα εγώ πιστεύω τώρα που συζητάμε ότι η βάση πρέπει, η αρχή πρέπει να γίνει από το τηλεοπτικό, δηλαδή να πιέσουν οι 11 τους 3. 100%. Έτσι. Και από εκεί και πέρα και η Λίγκα παράλληλα, και από εκεί πέρα να γίνει αυτό που γίνει στο εξωτερικό. Οι γενικές χορηγίες που παίρνεις μια χορηγία μεγάλη και μοιράζεις ένα ποσό στις ομάδες. Και επιβάλλεις από την αρχή όταν γράφεται ο κανονισμός, αυτός ο κανονισμός που κάθε χρόνο αλλάζει, έτσι, να επιβάλλεται ότι η Λίγκα έχει το δικαίωμα να βάλει, ξέρω εγώ, 2 γενικές χορηγίες στις φανέλες των ομάδων. Να μπορεί η Λίγκα να πάει σε μια μεγάλη εταιρεία και να πει: έλα εδώ, τα εταιρεία, δώσε με 1,5-2 εκατομμύρια να μπει σε όλες τις ομάδες. Βασικό, ναι. για να μπορέσει λίγο να αλλάξει και να έρθουν χρήματα. Γιατί αυτό που βλέπουμε πλέον οικονομικά. Το βλέπουμε και σε άλλα αθλήματα. Έτσι, που δεν μας αγγίζουν εμάς. Αλλά μιλάμε για τον μπάσκετ. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η διαφορά στα μεγέθη. Λέμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει 10 εκατομμύρια μπάτζετ. Δεν μπορεί να υπάρχει πάντα. Άμα έχει 2 εκατομμύρια από χορηγίες και από τηλεοπτικό, πώς να μην έχει 10 εκατομμύρια μπάτζετ? Και δεν μπορεί να υπάρχει πάντα κάποιος ο οποίος βάζει χέρι στη τσέπη, έτσι. Άρα μπράβο. Και πρέπει επιτέλους οι ομάδες. Πρέπει η εταιρεία να είναι βιώσιμη με βάση τα έσοδα και τα έξοδα. Πρέπει επιτέλους οι ομάδες οι υπόλοιπες να σταματήσουν να είναι στην ουρά κάποιων άλλων και να πάρουν τον έλεγχο, ναι, της κατάστασης. Είναι 11. Είναι 11 ομάδες. Μόνες τους μπορούν να κάνουν πρωτάθλημα. Οι τρεις μόνες δεν μπορούν να κάνουν πρωτάθλημα. Για να το πάμε και έτσι. Και άσε να παίζουν σαν συμβόλαια στην Ευρωλίγκα. Δεν θα αρέσει κανένα. Δεν μπορεί κάποιος, ακόμα και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να βλέπεις 20 φορές να παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να το βλέπεις αυτό. Θα το βαρεθείς. Θα το βαρεθείς να το βλέπεις κάθε χρόνο να βλέπεις να παίζουν 20. Και καλός ή κακός, το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να το καταλάβουν οι ομάδες αυτό, οι 11. Δεν μπορεί να παίρνει 200 χιλιάρικα. Και πρόσεξε, 200 χιλιάρικα πήρε και ο ΠΑΟΚ. Οι υπόλοιποι πήραν λιγότερα. Έτσι. Έτσι, δηλαδή ο Προμηθέας που έκανε ένα μπάτζετ, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο, πήρε 100 χιλιάρικα από το τηλεοπτικό. Ναι, γιατί είχε έναν άνθρωπο που βάζει λεφτά. Άρα, μπράβο. Έτσι δηλαδή, όμως δεν γίνεται. Δεν μπορεί κάποια στιγμή και να πληρώνει. Έτσι δεν είναι. Πώς θα γίνει? Αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δουν οι ομάδες και η Λίγκα. Η Λίγκα, η παρουσία της εκεί.
όπως στο NBA για παράδειγμα, ο εκάστοτε κομισάριος παρουσιάζει προτάσεις στις ομάδες, μιλάει με τις ομάδες, με τους παίκτες. Δεν χτυπάει ένα κουμπί και λέει αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Αυτός είναι ο ρόλος της Λίγκας. Η Λίγκα τι είναι ουσιαστικά? Οι ομάδες. Πας εσύ ρε χύψη πρόεδρε, τώρα ας πούμε ο Γαλατσόπλος. Πας και λες παιδιά έτσι και έτσι. Αν δεν το δεχτείτε δεν μπορούμε να κάνουμε πρωτάθλημα. Δεν γίνεται. Δηλαδή κάνουμε τώρα σήμερα αυτό είπα πριν. Λέω ότι αυτή τη στιγμή που έγινε απλά για να δείξουμε ότι υπάρχουμε. Σαν Λίγκα. Ότι ξέρεις υπάρχει η Λίγκα έσα και ρε παιδιά και κάνει αυτό που έκανε σήμερα. Πρέπει αν υπήρχε μεγαλύτερο ανταγωνισμό, θα είχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γιατί να σου πω κάτι, με τα βήματα που το κάνουμε αυτό που γίνεται στο ελληνικό μπάσκετ τόσα χρόνια στην Α1, θα φτάσουμε αυτό που συζητάμε τώρα εμείς να γίνει σε 15 χρόνια. Σε 15 χρόνια. Αν γίνει σε 15 χρόνια, δεν πάμε πουθενά. Αυτό αν λέμε. Γίνει σε 2-3, κάτι κάνουμε. Αυτό λέμε. Πρέπει να πιέσουν οι ομάδες από το επόμενο καλοκαίρι να πιέσουν, γιατί νομίζω ότι δεν ξέρω, το τηλεοπτικό έληξε για τους 11. Για ένα χρόνο δεν ήταν. Δεν νομίζω να για παραπάνω. Ναι, νομίζω θα γίνει επαναδιαπραγμάτευση πάλι. Ναι. Ωραία, επειδή θα γίνει επαναδιαπραγμάτευση, να κάτσουν οι 11, να τη δούνε και να πούνε ότι όχι, ρε παιδιά, εμείς θέλουμε αυτά. Βρείτε τα. Έλα εδώ, εσύ έρτρα, εδώ εσύ Κοσμοτέ, κάντε μια ένωση. Πώς έχετε να βάλετε. Κάντε το έτσι. Έτσι ξεκινάει το πρωτάθλημα. Απλά είναι τα γράμματα. Όσο κακό και να φαντάζει αυτό που λέω τώρα εγώ έτσι που συζητάμε, δεν μπορεί να ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δηλαδή λέμε τώρα ότι ο ΠΑΟ καθάρισε από χρέη. Για να μπορέσει να φτάσει σε ένα επίπεδο οικονομικό, λέμε να χτυπήσει τους μπροστά, πρέπει αυτός που θα έρθει να βάλει 2 εκατομμύρια, 2,5, συν ένα από το τηλεοπτικό τη διαφορά. Για να καλύψει όλη την ιστορία. Δεν μπορεί να υπάρξει έτσι ένας άνθρωπος. Δηλαδή, κάθε χρόνο θα βάζει, πώς θα τα βάλει. Και επειδή μιλάμε για ανώνυμες εταιρείες, είναι αυτό που έλεγα για πριν, ότι έτσι. Για ανώνυμες εταιρείες θα πρέπει να έχουν έσοδα και έξοδα συγκεκριμένα με βάση το τι μπαίνει στο ταμείο και τι δεν μπαίνει. Οι Αγγελόπουλοι το κάνανε χρόνια. Έτσι. Αγγελόπουλοι το κάνανε χρόνια. Κουραστήκαν. Ο Γιανακόπουλος είδες πως έριξε το μπάτζετ και με τις συμφωνίες που έχει κάνει και μπράβο του έχει καταφέρει να το σουσκελίσει. Έσοδα-έξοδα. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή είναι σουσκελισμένο. Μπορεί να είναι και συν ο Παναθηναϊκός με τις συμφωνίες που έχει κάνει. Αλλά τις έκανε γιατί είναι ο Παναθηναϊκός και παίζει γερά το χαρτί του. Και πήγε και πήρε τη συμφωνία, ξέρω εγώ, από το τηλεοπτικό ή τη χορηγία από εκεί. Δεν γίνεται, πρέπει να αλλάξει και φυσικά ένα κομμάτι βέβαια σημαντικό. Είναι και η διαιτησία. Γιατί θα είχε ενδιαφέρον το δεύτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού Κίμη, άμα η Κίμη έκανε το 0-1, θα είχε ενδιαφέρον. Το δεύτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού Κίμη που ήταν 1-0 Ολυμπιακός, δεν το είδε κανείς. Δεν το είδε κανείς και αυτό είναι ένα κομμάτι. Είναι πολλά τα ζητήματα που είναι ανοιχτά. Εγώ σου λέω. Χρόνια είναι ανοιχτά όμως. Υπάρχει διάθεση. Ωραία. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνουν διαφορετικά τα πράγματα. Διάθεση υπάρχει, νομίζω ότι χρειάζεται και χρόνος για να δούμε πώς θα πάνε σε όλα αυτά τα κομμάτια. Αλλά υπάρχουν πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν για να πεις ότι μεγαλώνει ανταγωνιστικότητα και τέλος πάντων το πρωτάθλημα είναι σε έναν σωστό δρόμο για να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Μπορεί διετησία να είναι στην Ομοσπονδία και το πράγμα να το κάνουν οι ομάδες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, δεν γίνεται σωστά, αυτό το πράγμα. Σωστά. Χρόνια τώρα αυτό με την διετησία. Και να μην μπορεί η Λίγκα να επιβάλλει μια τιμωρία σε έναν διαιτητή ο οποίος είναι κακός και είναι μία, δύο, τρεις κακός και να μπορείς να επιβάλλεις όταν αλλοιώνει αποτέλεσμα με το λάθος του. Και δεν μπορεί, ο διαιτητής να μην το έχει ως επάγγελμά του αυτό το κομμάτι. Μπράβο, να μην τιμωρεί. Και αυτό ακριβώς, να το έχει σαν επάγγελμα. Επάγγελμα. Αυτό ακριβώς. Να ξέρει ότι αν κάνει λάθος θα χάσει τη δουλειά του, να το πω πολύ απλά. Έτσι. Όχι αν κάνει λάθος. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ότι ναι, αν. Ναι, ναι. Αν είναι κακός. Αν δεν είναι σωστός, θα χάσει τη δουλειά του. Γιατί να είναι η δουλειά του, όχι να είμαι κάτι άλλο και να είμαι και διαιτητής. Απλά να σου πω κάτι, κάθε χρόνο λέμε τα ίδια και τα ίδια, γιατί κάθε χρόνο σχεδόν τα ίδια πράγματα λέμε σε θέματα όπως η διαιτησία, όπως το χορηγικό. Πρέπει κάποια στιγμή να έρθει η στιγμή που οι ομάδες θα αντιδράσουν και η Λίγκα θα αντιδράσει για να αλλάξει το ελληνικό μπάσκετ για να γίνει καλύτερο και να πάνε στον δρόμο. Γιατί έτσι πως πάμε, βλέπεις, ο Αγγελόπουλος σου λέει γιατί να βάλω εγώ λεφτά. Ας παίρνω το κύπελο να τους έχω χαρούμενος. Να πανηγυρίζουν και αυτοί ένα μήνα και γεια σας, δεν με νοιάζει τίποτα σιγά. Εγώ νομίζω ότι στο χορηγικό, σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, επειδή είναι και η κρίση και η κατάσταση η οικονομική τέτοια, στο χορηγικό νομίζω ότι έχουν γίνει βήματα σωστά. Ναι, έχει εντάξει, πολλά ακόμα βήματα για να σίγουρα, γίνουν. Σίγουρα. Ωραία. Έχει πολλά ακόμα βήματα για να γίνουν. Αλλά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, το χορηγικό κομμάτι, επειδή όντως η οικονομική κατάσταση είναι δύσκολη, πολλοί έχουν καταλάβει ότι αν δεν έχεις κάποιον να σου φέρνει έσοδα, δεν μπορείς και εσύ να κάνεις τα έξοδά σου. Δεν είναι όπως άλλες εποχές. Σίγουρα. Okay.
Αλλά ξαναλέω ότι και εκεί υπάρχουν πάρα πάρα πολλά περιθώρια βελτίωση. Απλά είπαμε ότι είναι απλά όταν το προϊόν σου έχει να κάνει ότι είναι ανταγωνιστικό και κάθε αγωνιστική υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο για τον πρώτο, για τον δεύτερο, για τον τρίτο. Αλλιώς το πουλάς. Από το να πηγαίνεις και να λες, παιδιά, έρθε να πουλήσω ένα προϊόν το οποίο τι, σου λέει ο χορηγός, περίμενα αδελφέ, τελικούς, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Γιατί να, τι να αγοράσω εγώ, τι να αγοράσω, το τρίκαλα Κίμη. Όχι, εγώ θέλω Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Όταν θα γίνουν εκείνη τελική, έλα μου πεις. Κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα. Θα δούμε, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα πραγματικά. Έτσι, απλά το λέμε γιατί όσο τα χρόνια περνάνε και η κρίση παραμένει δυστυχώς στη χώρα μας, οικονομική, και επηρεάζει πάντα, γιατί για ένας χρόνος κρίσης είναι ακόμα χειρότερα. Και πάμε λέγοντας και πάμε λέγοντας, θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε λίγο να μην μπορεί να αλλάξει κάτι. Και να αποδεχτούμε ότι πάμε σε αυτή τη λογική. Εντάξει, όποιος βάζει λεφτά παίρνει και τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Τα έσοδα είναι αυτά που παίρνετε, πάρτε εσείς 200 και μην μιλάτε και τελείωσε. Εντάξει. Είπαμε ότι λέμε και εμείς, το θέμα είναι να κάνουν οι ομάδες, Νικό. Ό,τι και να λέμε εμείς δημοσιογράφοι. Καλά, ναι. Μια φορά δεν έγινε η Λίγκα να μαζευτούμε δημοσιογράφοι, ομάδες, αυτά να μιλήσουμε σε ένα πάνελ να πούμε απόψεις. Δεν έγινε ποτέ. Μπορεί κάποιος από εμάς να γίνει μια ιδέα. Ποτέ. Γιατί. Ναι. Γιατί να μην γίνει αυτό. Κάνε ένα πάνελ μεγάλο. Πάρε, ξέρω εγώ, 10 δημοσιογράφους, 20. Ξέρω εγώ, από πάνω, από κάτω, από όπου θες. Πάρε και 5 ομάδες, εκπροσώπους, πάρε και τη Λίγκα. Καθίσουμε να μιλήσουμε. Πάρε και προπονητές, πάρε και παίκτες να καθίσουμε να μιλήσουμε. Uh-huh. Δεν είναι. Δεν έγινε ποτέ. Έτσι αυτό. Είναι. Δεν γίνεται ποτέ στην Ελλάδα. Μπορεί, όλοι ξέρουν τα πάντα. Λοιπόν, αυτά δεν μπορώ να σε κρατήσω για NBA. Ξέρω ότι θες να πεις πολλά, γιατί εδώ έχω νοήματα για να κάνω. Θέμα, δεν έχω και εικόνα θες. Δεν... Α, δεν το είδες. Οπότε πήγαμε νωρίς το πρωί, ματσάρα. Έχω εικόνα. Θα σου πω ένα πράγμα. Ματσάρα. Ματσάρα. Ναι. Έχω δει μόνο το κάρφωμα του Χάρντεν, θα πούμε του Γκριν. Ματσάρα. Εγώ έκατσα το είδα όλο και το γούσταρα πολύ. Ήταν ματσάρα πραγματικά. Ήταν playoff από τα παλιά. Είχε χαμηλό σκορ, είχε ξύλο μάλλον. Ξύλο, ναι, πολύ, ναι, ναι. Ξύλο πολύ, μαγκές, trash talking, πολλά είχε. Ήτανε σούπερ. Όποιος έκατσε και το είδε, νομίζω καταλαβαίνει τι λέω και άξιζε. Γιατί τελείωσε και ξεκέ. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα προς τον Άρα, ας πάμε για το 3-2 και βλέπουμε. Έλα σήμερα, αν το κάνεις το 3-2 το πήρε. Έτσι. Λοιπόν, να επιθυμίσω ότι αύριο 8 ώρα θα σε ακούσουμε από το κλειστό Νίκος Γκάλης στο ΆΚΑ στην Αθήνα. Έτσι όπου θα κάνεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, πρώτο παιχνίδι για την επιτελική φάση των play-off. Okay. Νίκο Μοσχοβίτη, ευχαριστώ καλή πολύ. Συνέχεια, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Νίκο το Μοσχοβίτη. Έτσι καλύψαμε λίγο ένα κομμάτι μεγάλο, το οποίο άμα το ξεκινήσουμε δεν κλείνει ποτέ. Δεν κλείνει ποτέ αυτό το κομμάτι για τη Λίγκα. Τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να αντιδράσουν και οι ομάδες μας και Ρώσοι να αντιδράσουν και οι ομάδες μας. Μην τα περιμένουν όλα στο χέρι και ό,τι τους δώσεις. Και Ρώσοι να αντιδράσουν και οι ομάδες μας. Να τα λέμε. Δεν μπορείς συνέχεια να περιμένεις και να σου λέει άλλος πάρε 200 και μην μιλάς. Και εσύ να κάνεις και να λες, α, εντάξει, ωραία, δώσε 200 και δεν μιλάω. Και όλος να παίρνει 1,5 εκατομμύριο. Λοιπόν, θα πάμε λίγο σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε χορηγό ώρας. Α, έχουμε και χορηγό, να ακούσουμε και τι ώρα είναι. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και πιστεύουμε μετά με περισσότερο Α1 να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα ρεπορτάζ και στη συνέχεια της εκπομπής. Πιστέψαμε και πάλι εδώ, έτσι, Basket City, μέχρι και τις 10 μαζί σας. Μιλήσαμε για το κομμάτι αυτό με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει αύριο τον Παναθηναϊκό, και το θέμα όσον αφορά τι υπόθηκε σήμερα σε ένδειξη τύπου. Και αναλύσαμε λίγο κάποια πράγματα με τον Νίκο που έχουν να κάνουν με τη λογική της Α1. Και καμιά φορά ίσως πρέπει να τα λέμε εμείς δημοσιογράφοι, γιατί αυτό το προϊόν, η Α1 γενικά, είναι αυτό που μας δίνει και δουλειά. Έτσι, οι ομάδες κατ' επέκταση και Α1. Και θέλουμε να έχει ενδιαφέρον και να είναι ανταγωνιστικές και οι ομάδες μας, για να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να έχουμε και εμείς περισσότερη δουλειά. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι. Έτσι, δηλαδή, εμείς δεν θέλουμε οι ομάδες μας να είναι στο σημείο που είναι τώρα. Εμείς θέλουμε οι ομάδες πόλης να είναι ψηλά, να παλεύουν για πρωταθλήματα, για κύπελα, για Ευρωλίγκα, για Basketball Champions League. Έτσι, εγώ πριν 2 χρόνια είχα πει και είχα γράψει ότι ο Άρης, στόχος του πρέπει να είναι ξεκάθαρα το Basketball Champions League. Ούτε το κύπελλο Ελλάδος, ούτε το πρωτάθλημα. Το focus όλο και το αγωνιστικό και το διοικητικό να είναι εκεί. Γιατί από εκεί μπορεί να οικονομήσει χρήματα, να πάρει χρήματα και να αποκτήσει και ένα τίτλο, αν θέλετε, να μεγαλώσει το ενδιαφέρον του κόσμου. Το να παίξω στο κύπελλο και να παρακαλάω να κληρωθώ στο εντός έδρας
με κάποιον που θα περάσει και θα είναι ο τρίτος, ας πούμε, της παρέας, εκτός από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, δεν έχει να κάνει, δεν μου δίνει μια προοπτική. Και να χάνω, ας πούμε, να αποκλείομαι από τον Σεπτέμβρη και να την λέω ότι τελείωσε χρονιά. Και από τη στιγμή που δεν μπορεί να γίνει κάτι στο πρωτάθλημα, γιατί το πρωτάθλημα είναι έτσι δομημένο, αν θέλετε, και δυστυχώς οι ομάδες δεν αντιδράνε, γιατί δεν έχουν αντιδράσει όλα αυτά τα χρόνια σε θέματα που τους αφορούν. Ίσως καμιά φορά πρέπει και εμείς να δίνουμε κάποιες ιδέες στην όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεκινάει ένα πρωτάθλημα και να, οι τρεις να έχουν κάνει τις συμφωνίες τους, να παίρνουν τα εκατομμύρια τους, και καλά κάνουν. Καλά κάνουν και το κάνουν αυτό. Και οι υπόλοιποι να δέχονται ότι θα πάρουν 100 χιλιάρικα, 200 χιλιάρικα και είμαστε εντάξει. Και να λέμε εντάξει, προχωράει η ιστορία. Προχωράει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί και αυτός που θέλει να βάλει χρήματα σε μια ομάδα στην πόλη, πέρα από τα χρέη τώρα που έχει ο Άρης, έτσι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πια, πρέπει να υπολογίσει και αυτή τη διαφορά των εσόδων, που είναι μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν είναι 100 χιλιάρικα, μιλάμε για 800 χιλιάρικα και ένα εκατομμύριο. Τεράστια διαφορά. Έτσι καλό είναι κάποια στιγμή οι ομάδες να το δουν διαφορετικά το θέμα αυτό. Το απλά να συμμετέχω σε ένα πρωτάθλημα για να συμμετέχω και να παίρνω κάποια λεφτά, για να παίρνω κάποια λεφτά και να λειτουργεί η ομάδα, τι να λειτουργήσει. Ο Άρης φέτος από την παρουσία του στην Α1, έτσι μπήκε μέσα 2 εκατομμύρια. Μπήκε μέσα 2 εκατομμύρια. Θυμάστε τι έλεγε η διοίκηση Λάσκαρη στην αρχή. Όχι, θα πάρουμε αυτά, θα κάνουμε και δεν θα κάνει τίποτα. Πήρε τα 220 πόσα πήρε από τη Λίγκα και από την ΕΡΤ. Και όλα καλά. Έκλεισε, τα έδωσε σε 3 παίχτες εγγυημένα συμβόλαια και κάποια φύγαν και σε χρέη. Και τι έγινε, τίποτα. Μια χαρά. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά όμως. Τι γίνεται έτσι η δουλειά. Θα μου πεις, άμα είχε ένα εκατομμύριο, τι θα άλλαζε. Πολλά. Πολλά θα άλλαζαν. Γιατί θα μπορούσε να βγάλεις όλο το μπάτζε σου εγγυημένο από το τηλεοπτικό, να έχεις κάποια έξτρα λεφτά να δώσεις σε χρέη. Είναι τελείως διαφορετικό. Τα νούμερα δηλαδή είναι τελείως διαφορετικά. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι ομάδες επιτέλους. Τι να ξεκινήσει, να ξέρουμε, δηλαδή έγινε σήμερα στην εκκλησία τύπου και ο Βουγιούκας μιλούσε για τους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Ενώ έχει αύριο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Αυτό δείχνει το πόσο λάθος είναι όλο στημένο το οικοδόμημα. Όταν βγαίνει να παίξει με τον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ και μιλάει για τον τελικό με τον Ολυμπιακό. Είναι λάθος, δεν μπορώ να το καταλάβουν αυτό. Είναι λάθος. Είναι λάθος ότι η διαιτησία, ας πούμε, ελέγχεται με την Ομοσπονδία και όχι από τη Λίγκα. Αυτά είναι λάθη τα οποία εδώ και χρόνια υπάρχουν και πρέπει να αλλάξουν κάποια στιγμή. Για να αλλάξουν πρέπει κάποιος να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι. Είτε αυτό είναι ομάδα, είναι παράγοντας. Και αν πούμε ότι ο καεκάστοτε πρόεδρος της ΑΚΕ σε εισαγωγικά είναι υπάλληλος των ομάδων, γιατί πρόκειται για τις ομάδες, ας χτυπήσει το χέρι μια ομάδα στο τραπέζι και να πει: όχι ρε φίλε, εγώ δεν θα δεχτώ έτσι. Να παίξω. Σε αυτό το πρωτάθλημα που ο ένας παίρνει 1,5 εκατομμύριο. Όταν λέμε πάμε κεντρική διαχείριση, πάμε κεντρική διαχείριση, δεν πάμε έτσι. Άμα δεν πάμε έτσι, εντάξει, εγώ δεν κατεβαίνω. Λοιπόν, αυτά λίγο και με την Α1, γιατί πάμε καλοκαίρι και πάλι θα τα βρούμε όλα αυτά μπροστά μας και πάλι το καλοκαίρι θα έχουμε τις ιστορίες με τα τηλεοπτικά και πάλι θα ασχολούμαστε εδώ και θα λέμε α, γιατί ο ΠΑΟΚ και ο Άρης να πάρουν τόσα και είναι η διαφορά τεράστια και ούτω καθεξής. Έτσι. Και πρέπει οι ομάδες να αρχίσουν να το ξαναλέω. Όσο και να φωνάζω εγώ από εδώ από το μικρόφωνο, συγγνώμη, όσο και να φωνάζει ο κάθε φίλαθλος και να γράφει στα social media και οτιδήποτε, οι ομάδες είναι αυτές που πάνε στα meeting και στα συμβούλια. Οι παράγοντες των ομάδων πάνε και αντιδράνε. Τελευταία χρόνια ο Άρης είχε 0 αντίδραση. Πέρσι η Ομοσπονδία, ο κ. Πολέμης, θα θυμάμαι καλά, έκανε παράπονα και την είπε εισαγωγικά στον κύριο Παπακυρία για τον τελικό. Λες και κάναν χάρη στον Άρη που το κάναν στο Αλεξάνδριο τον τελικό. Έτσι. Δεν υπήρχε απάντηση όμως από τον παράγοντα του Άρη. Δεν υπόθηκε τίποτα. Κάθισε και τον άκουγε. Γιατί δεν ξέρει την ιστορία του Άρη, δεν ξέρει την ιστορία των σχέσεων του Άρη με την ΟΚ για να απαντήσει. Και γιατί προφανώς δεν είχε την βούληση να απαντήσει, το τσαγανό να απαντήσει.
πρέπει να αλλάξουν πρώτα οι ομάδες μας. Να αρχίσουν να διεκδικούν παραπάνω πράγματα. Ξαναλέω, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός δεν κάνουν πρωτάθλημα μόνο. Δεν μπορούν να το κάνουν μόνο στο πρωτάθλημα. Δεν μπορούν να κάνουν 40 παιχνίδια για να βγει ο νικητής του πρωταθλήματος. Οι 11 όμως μπορούν να κάνουν ένα πρωτάθλημα μόνοι τους. Οι 11 ομάδες. Λοιπόν, ήθελα λίγο να πω κάποια πράγματα γιατί εντάξει, καιρός είναι να λέμε λίγο κι εμείς κάποιες απόψεις που ίσως μπορεί να ακούει κάποιος πάγος και να πει ναι, έχεις δίκιο ή όχι, έχεις άδικο. Έτσι, για να αλλάξει λίγο η ιστορία. Γιατί πάλι κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Έτσι θα πηγαίνουμε. Γιατί ο ΠΑΟΚ αν έπαιρνε 1 εκατομμύριο τηλεοπτικό όπως παίρνουν οι άλλοι, το μπάζιο του χρόνου θα είναι τελείως διαφορετικό και τα δεδομένα. Και δεν χρειάζεται να έρθει ο κάθε μεγαλομέτωχος να βάλει 4 εκατομμύρια, θα βάζει 2,5, 2. Για να κάνει μια ομάδα η οποία να μπορεί να σταθεί απέναντι στους άλλους. Και το ίδιο ισχύει φυσικά και με τον Άρη. Έτσι. Μην πάμε βέβαια και στα κάτω από τα θέματα τι γίνεται την Α2 που εκεί μηδέν τα έσοδα. Έτσι. Εκεί και αν είναι μηδέν τα έσοδα. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα, θα περάσουμε να ακούσουμε και τι ώρα είναι. Να πω ότι μαζί μας είναι τα μπαχαρικά δόξας εδώ και 30 χρόνια, 40 χρόνια συγγνώμη. Φροντίζουν τις γεύσεις και τα προϊόντα και τα πιάτα της Θεσσαλονίκης με εκλεκτά προϊόντα από όλο τον πλανήτη. Έτσι, πιπεριά, κουρκουμάς, κανέλα και ηλάνης, κάρι, αλάτια μαλαΐων, κόκκινο μπλε και καπνιστό, αποξεραμένα λαχανικά αρωματικά φυτά, επίσης χαμομήλι θυμάρι, Λουίζα Φασκόμηλο, τσάκι εξωτερικού, βότανα για αδενάτισμα, πίεση χοληστερίνη. Έτσι, παχαρικά δόξας, Ολυμπίου Διαμαντή 21, τηλέφωνο 2315-5646 και στο doxaspavlaspice.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης μαζί μας ο Γιώργος Μάσκας με το Hair Salon, κορυφαίος στο είδος του. Ο Γιώργος Μάσκας και η ομάδα του σας περιμένουν σε έναν εξαιρετικό χώρο για να σας προσφέρουν τις ποιοτικότερες υπηρεσίες και να προτείνουν λύσεις με βάση το στυλ και την προσωπικότητα για τα μαλλιά σας. Έτσι, καθημερινή εμφάνιση και όχι μόνο και τις ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας. Γιώργος Μάσκας, λοιπόν, Hair Salon, κορυφαίος στο είδος του. Γεωργίου Σταύρου 5 στο κέντρο της πόλης, τηλέφωνο 2310-282-700. Επίσης, Facebook και Instagram, George Maskas Hair Salon. Μπαίνετε, ακολουθείτε, ενημερώνεστε για όλα όσον αφορά το Hair Salon του Γιώργου Μάσκα και φυσικά για τις τελευταίες λέξεις της μόδας όσον αφορά το μαλλί, τα μαλλιά σας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρας, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στην εκπομπή. Πάμε λίγο να ασχοληθούμε και με τον Άρη να δούμε τι έχει το ρεπορτάζ. Που σε γενικές γραμμές του Άρη το ρεπορτάζ δεν έχει και πάρα πολλά, να πούμε την αλήθεια. Σήμερα ενημέρωση που υπάρχει από την ΚΑΕ σήμερα, ο Βαγγέλης Αγγέλου κατέθεσε ένα πρόγραμμα μεταβατικών προπονήσεων που θα γίνονται στο Αλεξάνδρο Παρουσία και του Δημήτρη Νικολαίδη, έτσι, ο οποίος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν αρκετές φορές με την ομάδα του Άρη και θεωρείται ίσως ο καλύτερος προπονητής σε θέματα βελτίωσης των αθλητών. Έτσι, έχει δουλέψει πάρα πολλά χρόνια με πάρα πολλούς αθλητές, κυρίως νεάρους. Και αυτό θα κάνει και το Άρη στον Άρη. Η ΚΑΕ, λοιπόν, σύμφωνα με την ενημέρωση που έδωσε σήμερα, μετά συναντήσει του διοκτήτη της ΚΑΕ, κ. Γουλιέλμου, με τον προπονητή της ομάδας μας, Αγγέλη Αγγέλη, αποφασίστηκε να ξεκινήσει από αύριο, 24/5, το μεταβατικό πρόγραμμα προπονήσεων που θα αποτελείται από 3 μέρη: αιματολογικές εξετάσεις, μπάσκετ με έμβαση τεχνική στην ατομική βελτίωση βάση των αναγκών των αθλητών, προπόνηση φυσική κατάσταση με έμφαση στην εκρηκτικότητα, ενδυνάμωση, αντοχή και νευρομυϊκή συναρμογή. Οι μπασκετικές προπονήσεις θα γίνονται με βιβλίο στον Σάβα Καμπερίδη, Θανάση Μολυδά, αλλά και με την προσθήκη του Δημήτρη Νικολαίδη, και ειδικευμένου προπονητή με ιδιαίτερη ικανότητα στην ατομική βελτίωση αθλητών. Στο κομμάτι της κατάστασης, ο γυμναστής της ομάδας μας, Παναγιώτης Ζάλογκος, θα έχει αύριο συνάντηση με τους γυμναστές Γιώργο Χρυσάφη και Βασίλη Βαρδί, ιδιοκτήτες του αθλητικού κέντρου προπόνησης, στη διάρκεια της οποίας θα ζητούν λεπτομέρειες του προγράμματος. Έτσι, ουσιαστικά, ο Αγγέλου θέλει να βάλει τους παίκτες της ομάδας, αυτούς που έχει αυτή τη στιγμή, και προφανώς κάποιους που μπορεί να τελείωσε το συμβόλαιο, αλλά θέλουν να δουλέψουν και αυτοί και να υπάρχει έτσι και μια περαιτέρω, αν θέλετε, συνεργασία, να τους βοηθήσει να μην χάσουν χρόνο τώρα το καλοκαίρι, να συνεχίσουν τη δουλειά, κυρίως οι μικροί, και να μπορέσουν να βελτιωθούν, να γίνουν ακόμα καλύτεροι. Έτσι, νομίζω είναι μια καλή κίνηση αυτή και πολύ καλή πρωτοβουλία από τον Βαγγέλη Αγγέλου και από τη διοίκηση ΚΑΕ. Γιατί, εντάξει, μπορεί να έχει το αγωνιστικό κομμάτι που πρέπει να δημιουργήσει ένα ρόστερ από την αρχή, αλλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή παίχτες που πρέπει να βελτιωθούν, πρέπει να δουλέψουν. Έτσι, ο Κωστίδης, ο Καλατζάκης, ακόμα και ο Μούρτος,
που είναι αυτή τη στιγμή τα συμβόλαια του Άρη, που μπορούν να, πρέπει να δουλέψουν και έχουν να βελτιώσουν πολλά πράγματα. Και τι καλύτερο να ξεκινήσουν από τώρα τη δουλειά και να δουλέψουν πάνω σε συγκεκριμένα κομμάτια που έχουν ανάγκη. Έτσι, οι συγκεκριμένοι αθλητές. Είτε αυτό έχει να κάνει με το σώμα τους, την ενίσχυση δηλαδή της σωματικής τους κατάστασης, της σωματοδομής, δυνάμωση, ενδυνάμωση. Είτε μπασκετικά το να δουλέψουν πάνω στο σουτ, πάνω στην τρίπλα, πάνω σε συγκεκριμένες κινήσεις, ας πούμε, μέσα στη ρακέτα ή μακριά στην περιφέρεια. Όλα αυτά έχουν, παίζουν το ρόλο τους και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν το βλέπουμε από όλες τις ομάδες αυτό να το κάνουν, να μπαίνουν σε αυτή τη λογική. Εντάξει, και βλέπουμε δηλαδή ότι το κάνουν οι πολύ μεγάλοι αθλητές. Πρέπει να το κάνουν όλοι. Δεν πρέπει να περιμένεις να ξεκινήσεις την προετοιμασία και να κάνεις κάποιες ατομικές προπονήσεις. Πρέπει να μπεις σε ένα πρόγραμμα κανονικό της ομάδας. Έτσι γίνεται. Η ομάδα να σου δώσει ένα πρόγραμμα. Συνεργασία μάλλον με την ομάδα. Έτσι. Να μπορείς. Άμεση μπορείς να βρεις κάτι καλύτερο, γιατί όλα αυτά έτσι απαιτούν και χρήματα το να πας κάπου καλύτερα. Δηλαδή, παράδειγμα τώρα, άσχετο βέβαια, αλλά να καταδείξω ότι ο Λεμπρόν, ας πούμε, για να γίνει όπως είναι το σώμα του και το μπάσκετ να αλλάξει και όλα αυτά και να βελτιωθεί, έχει σπαταλήσει πάνω από, έχει δώσει πάνω από 1,5 εκατομμύριο για να τα κάνει όλα αυτά. Σε προγράμματα. Για να γίνει αυτός που είναι, καταρχήν η σωματοδομή του, το πώς είναι με δύναμη, με ταχύτητα, με αντοχή, και μετά βέβαια το καθαρά μπασκετικό κομμάτι, το σου, το μπάσιμο, όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Έχει δώσει 1,5 εκατομμύριο Λεμπρόν για να γίνει αυτό. Δηλαδή όλη αυτή η δουλειά είναι και έξοδο, δεν είναι απλά πράγματα για έναν αθλητή. Έτσι, μην θεωρούμε δηλαδή ότι εντάξει, παίρνει ένα προπονητή και πα και κάνει προπονήσει. Δεν είναι τόσο απλά. Για να βρει τον κορυφαίο, και ο κορυφαίο καμιά φορά έχει την τιμή του. Δεν είναι όλα έτσι. Είμαι φίλο αυτού και το κάνω. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά το προπονητικό. Ο Αγγέλο, ο οποίο περιμένει να δει τι θα γίνει στο οικονομικό διοικητικό κομμάτι, έτσι, για να πάρει και αυτό τις δικές του αποφάσεις, δηλαδή να καθίσει με τον Γουλιέλμο, να του πει ο Γουλιέλμος ότι αυτό είναι το budget, θα λύσουμε τον μπαν, δεν θα λύσουμε τον μπαν, ξεκινάμε όλη την κατάσταση. Έτσι, αυτό περιμένει ο Αγγέλου. Καταρχήν να έχει μια απόφαση οριστική τι θα γίνει με τον μπαν, αν δηλαδή θα τρέξει τον μπαν, θα τρέξει η διοίκηση να λύσει τον μπαν, ή αν θα γίνει ο οργανισμός με βάση την απαγόρευση μεταγραφών και ανάλογα στην πορεία βλέπουμε. Έτσι, αλλά να ξεκινήσει από τώρα. Γιατί έχουμε ξαναπεί ότι ο Άρης, εφόσον μείνει στη λογική ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω μεταγραφές γιατί δεν έχω τα λεφτά να λύσω το θέμα του μπαν, πρέπει να πάρω παίκτες τώρα. Τώρα, τον Ιούνιο δηλαδή, ο Άρης πρέπει να κλείσει παίκτες. Για να τους βρει φθηνά. Και φυσικά να τους βρει με τη δυνατότητα να τους πάρει. Ό,τι γίνει, γίνει τώρα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα βάζει και ο Γουλιέλμος. Προσωπική μου εκτίμηση, αν θέλετε, ο Άρης δεν θα λύσει τον μπαν. Ο Άρης θα πάει με μπαν στο επόμενο πρωτάθλημα. Είναι πολλά τα λεφτά. Τα έχουμε ξαναπεί, το έχουμε ξανααναλύσει. Είναι πολλά τα λεφτά που απαιτούνται για τον μπαν. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή δεν περισσεύουν για να δώσει, για να λύσει τον μπαν, όταν και το budget θα είναι στι 300-400.000. Γιατί το budget του Άρη την επόμενη χρονιά τέτοιο θα είναι. 300-400.000 θα είναι το budget του Άρη. Άμα είναι εγώ να δώσω τα μισά του budget στον μπαν, δεν αξίζει. Δεν αξίζει. Να λύσω τον μπαν και να έχω ένα budget κοντά στις 800.000, 1 εκατομμύριο, να πούνε όταν το budget μου θα είναι λίγο μεγαλύτερο από τα λεφτά που πρέπει να δώσω για την προκαταβολή του μπαν, δεν αξίζει. Προσωπική εκτίμηση και με βάση βέβαια και με το ρεπορτάζ, θεωρώ ότι ο Άρης δεν θα λύσει τον μπαν. Θα πάει με τον μπαν στο επόμενο πρωτάθλημα. Αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφασιστεί από τη διοίκηση για να προχωρήσει με αυτή τη λογική. Αν προχωρήσει με τη λογική πάμε και βλέπουμε, δεν θα κάνεις τίποτα. Δεν θα κάνεις τίποτα άμα πας με αυτή τη λογική. Με τη λογική πάμε και βλέπουμε. Έτσι, οπότε μόλις αποφασιστεί αυτό και μόλις η διοίκηση μεταφέρει αυτή την απόφαση στον προπονητή και ο προπονητής θα πράξει ένα λόγο, δηλαδή θα αποφασίσει αν θέλει να μπει σε μια τέτοια κατάσταση, δηλαδή να δουλέψει με μια ομάδα που έχει μπαν, ότι πρέπει να πάρει συγκεκριμένους παίκτες από συγκεκριμένη αγορά και να δουλέψει με αυτούς, ή αν δεν θέλει να μπει σε αυτή τη λογική, θέλει να αποχωρήσει. Έτσι. Την επόμενη εβδομάδα θεωρώ ότι θα γίνει ακόμα μια συνάντηση του Αγγέλου με τον Γουλιέλμο. Ο κ. Γουλιέλμος, ο οποίος θέλει να κάνει κάποιες επαφές τις επόμενες ημέρες για τα θέματα τα οικονομικά, να δει πού μπορεί να βρίσκεται
γενικά για να μιλήσει και με τον Αγγέλου και να κάνει και αυτή την συνέντευξη τύπου που περιμένουμε όλοι, να μιλήσει και να πει κάποια πράγματα και ο ίδιος. Στα δυστάριστα, από ό,τι μαθαίνω από το ρεπορτάζ, αναμένεται να επισημοποιηθεί και το μπαν, η απόφαση για τους Ανικίτζε. Έχουν ενημερωθεί στην ΚΑΕ και είναι μια υπόθεση η οποία βέβαια τράβηξε πάρα πολύ, αλλά η FIBA το έχει αυτό, να τραβάει τις υποθέσεις και να αργούν. Και βγήκε η απόφαση, από όσο ενημερώθηκα και εγώ, είναι βέβαια αρνητική για τον Άρη. Θα μπει και αυτή στο σερτάρι το συγκεκριμένο με τις υπόλοιπες αποφάσεις. Έτσι και τον πολύ πολύ τα μπάνε από 5 να πάνε 6. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Δυστυχώς δεν μπορεί να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Ήταν κάτι που το περιμένα στον Άρη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Περιμένα την υπόθεση. Ήταν από πρώτη, τελικά πάει τελευταία. Βέβαια και στην υπόθεση Ανικίτζε τα πράγματα είναι λίγο περίεργα, γιατί ο Πέξ τραυματίστηκε, ο Άρης δεν έκανε τη διακοπή συμβολέου. Υπήρχε ένα περίεργο καθεστώς τότε. Αυτός εκμεταλλεύτηκε την κλίση διαιτητές, την όλη ιστορία, τις πληροσχέσεις μετά και τα οικονομικά προβλήματα. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι και ο Ανικίτζε φέρθηκε όπως θα έπρεπε στον Άρη. Έτσι. Αυτό βέβαια είναι κάτι που πήγε στα δικαστήρια. Ο Άρης επί εποχής Λάσκαρη αδιαφόρησε τελείως για όλες τις υποθέσεις και τώρα τρέχει και δεν φτάνει. Γιατί πραγματικά ο Άρης επί Λάσκαρη αδιαφόρησε σχεδόν για όλες τις υποθέσεις. Τρέχαν κάποιοι άνθρωποι από μόνοι τους να λύσουν κάποια θέματα. Η διοίκηση Λάσκαρη, θυμάστε το γνωστό που έβγαινε τότε από το ρεπορτάζ πριν μήνες, ότι είναι κόλπο, λέει, να μην ασχολούμαστε με τις υποθέσεις και να τις αφήνουμε τελεσιδικούν. Για να τα πληρώσει όλα το κουστούμι ο Άρης. Τελικά. Γι' αυτό για να. Να το πληρώσει όλο το κουστούμι ο Άρης. Έτσι. Και να μην πληρώσει τίποτα η διοίκηση, φυσικά, Λάσκαρη. Τώρα έρθει και αυτή η υπόθεση. Αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να έρθει και το επίσημο χαρτί από τη FIBA στην ΚΑΕ. Να τελειώνει και αυτή η ιστορία. Να μπει και αυτή στην στίβα, αν θέλετε, με τις υπόλοιπες. Και όταν θα βολέψει, και ενώ θα βολέψει οικονομικά, να μπει ο Άρης σε μια λογική να τις δει όλες τις υποθέσεις. Το νούμερο βέβαια είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν θα είναι όλο πληρωτέο. Δηλαδή από τις υποθέσεις όλες αυτές που βγήκαν αποφάσεις, αν ο Άρης πάει σε 10 οργανισμούς, θα μειώσει το ποσό. Δεν θα είναι αυτό που θα πληρώσει με βάση τις υποθέσεις. Αλλά παραμένει ένα πολύ μεγάλο ποσό και, όπως είπαμε, και μεγάλη προκαταβολή. Έτσι γίνεται απόλυτα κατανοητό αυτό. Οπότε, εντάξει, προσωπικά, ξαναλέω και με αυτό που βγαίνει και από το ρεπορτάζ, αυτό που λαμβάνω από το ρεπορτάζ, δεν νομίζω ότι θα μπει σε αυτή τη λογική αυτή τη στιγμή. Να σκεφτεί να λύσει τον μπαν. Ό,τι έγινε δηλαδή και την προηγούμενη φορά που έπαιξε ο Άρης μπαν, με μπαν έπαιξε για 1-2 χρόνια. Έτσι, δεν υπήρχαν τα λεφτά τότε για να λύσει αυτά τα θέματα. Δεν υπήρχαν τα λεφτά. Έπρεπε αναγκαστικά ο Άρης να μπει στη λογική να δουλέψει με παίχτες που μπορούσε να πάρει. Αυτό βέβαια είναι, όπως είπαμε, μια είδηση η οποία μέσα στις τόσες αρνητικές νομίζω δεν κάνει ιδιαίτερη αίσθηση. Πραγματικά δεν κάνει ιδιαίτερη αίσθηση αυτή η ιστορία με τον Ανικίτζε. Στον Άρη την περιμέναν, την ξέραν. Προχωράει η κατάσταση, δεν είναι κάτι που αλλάζει τα δεδομένα τα οικονομικά. Οπότε περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, μέσα στις επόμενες ημέρες, συναντήσει του κ. Γουλέλη με διάφορους ανθρώπους με τους οποίους θέλει να φτιάξει, να φτάσει σε κάποιες συμφωνίες οικονομικού χαρακτήρα. Και την επόμενη εβδομάδα να κάνει μια συνάντηση πάλι με τον Αγγέλου, να του παρουσιάσει τους περισσότερα στοιχεία πάνω στο οικονομικό και αγωνιστικό κομμάτι και να πάρθουν οι τελικές αποφάσεις. Γιατί το λέω αυτό, γιατί πρέπει να τελειώνει το θέμα προπονητή, να δει τι θα κάνει ο Άρης και να ξεκινάει να μιλάει και με παίκτες. Έτσι, έχει ανοιχτά θέματα με πολλούς παίκτες τη φετινή χρονιά. Μποχωρίδης, Αθηναίου, Τσαρέλης, Φιόνης. Είναι τέσσερις παίκτες οι οποίοι είναι. Βάζω μέσα και Μπέλ και Μάρας που είναι στη λογική αυτή. Με αυτούς όλους ο Άρης πρέπει να μιλήσει σύντομα, γιατί ήδη υπάρχουν ομάδες οι οποίες παίρνουν ένα τηλέφωνο τους μάνατζερ των παιχτών και ρωτάνε τι γίνεται, θα κλείσει εκεί, πόσο πάει το κασέ του. Ήδη ομάδες ρωτάνε. Ομάδες από την Ευρώπη κάνουν τον προγραμματισμό τους πολύ νωρίτερα από ό,τι στην Ελλάδα. Έτσι και ο Άρης πρέπει να το κλείσει αυτό το κομμάτι για να προχωρήσει και στο αγωνιστικό. Λοιπόν, αυτά με το ρεπορτάζ του Άρη. Δυστυχώς, μακάρι να είχαμε να πούμε κάτι καλό. Περιμένουμε, θεωρώ ότι, εγώ ξαναπεί ότι θεωρώ ότι ο κ. Γουλέμος πρέπει να κάνει μια συνέντευξη τύπου, να μιλήσει στον κόσμο, γιατί ουσιαστικά μετά από όλα
όσα θα υποθούν, ο κόσμος θα κληθεί πάλι να βοηθήσει την όλη κατάσταση, είτε με διαρκείας είτε με την παρουσία του στο γήπεδο. Να πει τα πράγματα όπως έχουν, να πει τα οικονομικά δεδομένα, να πει τα χρέη, να πει τι σκέφτεται να κάνει με το άρθρο 99. Πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί και αυτό θα ξαναμπεί στη ζωή μας, και το άρθρο 99. Έτσι, δεν ξέρω ακριβώς Ιούνιο ή Ιούλιο πότε τελειώνει οι πληρωμένες δόσεις από το Λάσκαρη. Θα τελειώσει και αυτό το κομμάτι δηλαδή. Οπότε είναι ένα μεγάλο θέμα και το 99. Τι θα κάνει ο Άρης, πώς θα προσπαθήσει να έχει έσοδο ο Άρης. Εντάξει, θα κάνουμε τον Ιγκάλης Καπ. Είναι κάτι το οποίο ακούστηκε, επισημοποιήθηκε, προχώρησε κάτι, μπήκαμε σε μια λογική να το διοργανώσουμε. Ή απλά λέμε θα το κάνουμε και θα έρθει ο Σεπτέμβρης και θα ψάχνουμε να βρούμε ομάδα τότε. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα πει ο κύριος Λάσκαρης, ο κύριος Γουλιέλμου, συγγνώμη, προς τον κόσμο, να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, η αλήθεια να υποθεί. Και να βγει να πει, θέλω τη βοήθεια Αριανών, θέλω αυτό, θέλω αυτή τη βοήθεια, θέλω τόσα χρήματα. Απαιτούνται τόσα χρήματα για τη χρονιά. Ελάτε όλοι να βοηθήσετε. Ή μπορώ να τα βάλω μόνος μου. Δεν το ξέρουμε. Αυτά όμως είναι πράγματα τα οποία μόνο ο κ. Γουλεύρου να τα πει. Ούτε εγώ μπορώ να τα πω, ούτε κάποιος παράγοντας εξ ονόματος του κ. Γουλεύρου μπορεί να τα πει, ούτε κανείς άλλος. Αυτά πρέπει να τα πει, να ξεκαθαρίσει ο κ. Γουλεύρου. Εγώ ξαναλέω, δεν είμαι της λογικής. Τα προβλήματα από το χαλάκι προχωράμε και αν τύχει να μιλήσουμε, να μιλήσουμε. Όχι. Ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, πολύ σημαντικές, πολύ κρίσιμες εποχές, μιλάς τώρα, τα λες τα πράγματα που έχει και ο κόσμος σε βοηθάει. Εδώ βοήθησε άλλους και άλλους. Για να πεις τα πράγματα όσο έχουν, πώς είναι ακριβώς τα χρέη. Τι είναι άμεσα απαιτητέο από τα χρέη. Τι θα κάνεις με τον μπαν, τι θα κάνεις με τις προσφυγές στην Ελλάδα. Τι θα κάνεις με το άρθρο 99. Το καλοκαίρι κάτι δεν θα έχει έσοδα. Θα πάρει κάποια χρήματα από το τηλεοπτικό, όπως συμβαίνει πάντα, γιατί οι δόσεις πάνε μετά. Τα οποία μπορεί και τα μισά ήδη να είναι δοσμένα σε παίκτες. Είναι ερωτήματα όλα αυτά. Τα οποία τα έχουμε κι εμείς, τα έχει ο κόσμος. Και το ξαναλέω, συνεντεύξεις τύπου δεν γίνονται για να ενημερωθεί ο δημοσιογράφος. Κυρίως γίνονται για να ενημερωθεί ο κόσμος. Τι σκέφτεται η διοίκηση. Ποιο είναι το πλάνο της διοίκησης. Πέρυσι ο κόσμος περίμενε να ενημερωθεί όταν λέγαμε εδώ από το Λίμπερο για την συνέντευξη που έπρεπε να κάνει ο Λάσκαρης. Και ο Λάσκαρης έκανε την τρίπλα τότε με το Γιαννάκη, έβαλε μπροστά το Γιαννάκη. Ο coach, από τη λογική του ότι δεν θέλει να δεν ήθελα την πρώτη μέρα του να μπει ο Άρης σε μια δικασία αυτής της αν θέλετε ανταλλαγής και της ανταλλαγής ερωτήσεων απαντήσεων με τον ιδιοκτήτη, που ήταν δύσκολες οι απαντήσεις, γιατί έπρεπε να απαντήσει σε οικονομικά θέματα. Μπήκε μπροστά τότε σε εκείνη την συνέντευξη τύπου, ζήτησε να είναι ερωτήσεις όλες πάνω κυρίως στο δικό του κομμάτι, και από τότε ξανά ο Λάσκαρης δεν ξαναμίλησε. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί ακούγαμε μόνο τα περί χορηγιών, θα έρθουν χορηγίες, θα έρθουν οι Τούρκοι. Πάλι καλά που δεν ήρθαν οι Τούρκοι με τις λίρες, γιατί η λίρα χθες το βράδυ σε ένα ρεπορτάζ ότι κατρακύλησε στο χειρότερο χαμηλό. Δηλαδή θα βγαίναμε και μειωμένοι. Θα πρέπει να κάνουμε συμφωνίες σε δολάρια, μάλλον, όχι σε τουρκικές λίρες. Από αυτούς που θέλαν να σώσουν τον Άρη ξαφνικά που εμφανιστήκανε και ακόμα, συγγνώμη, δεν έχουν ζητήσει. Ακόμα τίποτα. Αλλά δύο μήνες περάσαν έτσι με αυτή την ιστοριούλα. Με δύο μήνες. Στους δύο μήνες, 1 εκατομμύριο χρέος ακόμα στον Άρη. Όλα καλά όμως για κάποιους. Δεν τρέχει τίποτα. Άλλοι θα βγάλουν το φίδι από την τρύπα πάλι. Και ποιοι, αυτοί που είναι στα επίσημα, αυτοί που είναι στο πέταλο, αυτοί που είναι στο κεντρικό, αυτοί που δουλεύουν το πρωί 8 η ώρα και πάνε στη δουλειά τους και παίρνουν 600 και 700 και 800 ευρώ το μήνα και έχουν να φροντίζουν την οικογένειά τους και έχουν να πάρουν και το εισιτήριο για τον Άρη. Αυτοί θα βγάλουν το φίδι από την τρύπα πάλι. Ο κύριος που έκανε τη διαφήμιση του τζάμπα δύο μήνες δεν θα κάνει τίποτα, δεν θα βγάλει το φίδι από την τρύπα. Εντάξει, μπορούμε να τον ξαναδούμε και στο γήπεδο. Ή ο άλλος ο κύριος που είναι στην Κωνσταντινούπολη, ή ο άλλος ο κύριος που είναι στην Αθήνα και περιμένουμε ακόμα τα εκατομμύρια από τις και τις χορηγίες την Ελβετία. Άλλοι θα βγάλουν πάλι το φίδι από την τρύπα. Λοιπόν, αυτά και με το ρεπορτάζ του Άρη.
Απλά μπορεί καμιά φορά να γίνουμε κουραστικός με αυτά που λέω, που φαντάζουν άσχημα στον κόσμο, ακούγονται άσχημα. Πραγματικά, και το έχω συζητήσει και με φίλους. Αλλά δυστυχώς έτσι πηγαίνει τα πράγματα, παιδιά. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα ωραίο που είμαι καταστάσει που δεν είναι ωραίες. Και ούτε να επαναπαυόμαστε ότι εντάξει, μωρέ, είναι καλοκαίρι, έχουμε 5 μήνες ακόμα, δεν τρέχει τίποτα. Επειδή το έχουμε ξαναζήσει και μπορεί η μνήμη κάποιου να είναι πολύ κοντή και να μένουν μόνο στο τι υπόθηκε την περασμένη εβδομάδα, τον περασμένο μήνα και να ξεχνάνε τι έγινε παλιότερα. Και παλιότερα ο Άρης πέρασε τέτοιες καταστάσεις. Έτσι. Και παλιότερα περιμέναμε ένα καλοκαίρι να δούμε τι θα γίνει με τον Μπαν. Όχι, τότε η διοίκηση, ο κ. Ζαμιανίδης, είχε σίγουρη τη λύση με τα κολεγιόπεδα και ξαφνικά ο Άρης βρέθηκε χωρίς ξένους. Γιατί τα κολεγιόπεδα δεν παίξαν ποτέ στον Άρη. Και τρέχαμε να βρούμε ξένους, το θυμάστε. Και τότε είχαμε ένα καλοκαίρι ολόκληρο. Και όλοι λέγανε, κάποιοι λέγανε, μάλλον μην ανησυχείτε, έχουμε ένα καλοκαίρι, έχουμε χρόνο. Και όταν ήρθε η εποχή να παίξουν τα κολεγιόπεδα, τα συμβόλαια και τα δελτία δεν βγήκαν τελικά ποτέ από το σερτάρι της Ομοσπονδίας. Και λέγαμε φταίει η Ομοσπονδία. Ναι, φταίει η Ομοσπονδία γιατί υποσχέθηκε κάποια πράγματα στον Άρη, αλλά και ο Άρης, γιατί δεν φρόντισε από μόνος να κάνει τίποτα. Και αρκέστηκε σε μια υπόσχεση της Ομοσπονδίας. Τότε. Γι' αυτό λέμε τώρα κάποια πράγματα, για να προλάβουμε τις εξελίξεις. Τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο. Γιατί τον Αύγουστο, τον μισό Αύγουστο, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες είναι κλειστές. Γιατί το έχουμε και αυτό στην Ελλάδα. Και ο Αύγουστος είναι σαν να μην υπάρχει. Σαν να μην υπάρχει είναι. Σε θέματα που έχουν να κάνουν με τέτοια, με δικαστήρια και τα σχετικά. Έτσι, γι' αυτό τα λέμε από τώρα και τα λέμε εδώ και μήνες και θα συνεχίσουμε να τα λέμε. Και γινόμαστε και κουραστικοί. Έτσι, για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, σε ποια κατάσταση είναι η ομάδα. Λοιπόν, αυτά και με τον Άρη, με το ρεπορτάζ. Όπως είπαμε, πολλά περισσότερα πιστεύω θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα σε διοικητικό, οικονομικό κυρίως επίπεδο, ίσως και σε αγωνιστικό κάτι. Και προχωράμε. Βλέπουμε τι γίνεται. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα απαραίτητο δυσκολο διάλειμμα, το τελευταίο, πριν το φινάλι της εκπομπής. Το τελευταίο κομμάτι θα μιλήσουμε για NBA, να δούμε τι έγινε χθες το βράδυ, όπου οι Rockets έκαναν το break μέσα στην Καλιφόρνια, στο Golden State. Κέρδισαν τους Warriors σε ένα εκπληκτικό πραγματικά παιχνίδι. Μπορεί να μην είχε το πολύ θέαμα και το μεγάλο σκορ, αλλά ήταν play-off αγώνας. Δυνατός play-off αγώνας, με ξύλο, με τσαμπουκάδες, με trash talking, με εναλλαγές μεγάλες στο σκορ, με μεγάλα καλάθια, μεγάλα rebound, μεγάλες άμυνες. Έτσι, πολύ ωραίο παιχνίδι πραγματικά. Να δούμε τι γίνεται στο NBA, όπου σήμερα έχουμε και το 5ο παιχνίδι, το Cleveland με τη Βοστόνη, στην Βοστόνη. Το παιχνίδι, κάποια άλλα θεματάκια που έχουν να κάνει και με το Κούμπο, που φέτος δεν είναι στις κορυφαίες αμυντικές πεντάδες της χρονιάς σε σχέση με πέρσι. Γενικά η χρονιά, νομίζω και για τον Γιάννη, ήταν κάπως καλή ατομικά σε κάποια επίπεδα, αλλά γενικά με τον Μιλγουόκι τον πήρε λίγο για αυτόν η μπάλα. Έτσι. Θα δούμε τι γίνεται και στην Ευρώπη γενικά, αν έχουμε κάποια αίτηση γενικώς από την Ευρώπη, το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έτσι, όλα αυτά στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, εδώ Basket City, Libero 107 και 4, για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, που όπως συνηθίζεται το αφιερώνουμε στο NBA, ειδικά τώρα αυτή την περίοδο με τους τελικούς. Χθες το βράδυ λοιπόν είχαμε το τέταρτο παιχνίδι ανάμεσα στο Golden State και το Houston, όπου το Houston επικράτησε οι Rockets με 95-92. Πραγματικά, όσοι το είδατε είτε ζωντανά είτε μετά, για μένα είναι, μου θύμισε παιχνίδι τελικούς Lakers Celtics. Από την ένταση, το πάθος, το τζαμπουκά, το trash talking, τις κόντρες αυτές, τέτοιο παιχνίδι μου θύμισε εκείνης της εποχής, σχετικά πρόσφατη δηλαδή, αλλά ήταν όπως εκείνη η σειρά των τελικών τότε Celtics Lakers ήταν ιδιαίτερη για πολλούς λόγους. Έτσι, το χθεσινό ήταν πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Έτσι, το Houston, παρότι βρέθηκε σε κάποια φάση εκεί στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν ξεκίνησε ο Κάρι να τα βάζει από παντού και είχε 4 συνεχόμενα νομίζω και έφυγε το παιχνίδι στους 12 πόντους, το Houston αντέδρασε και επέστρεψε, προηγήθηκε. Στο τέλος βέβαια γίνανε κάποια λάθη και γενικά, δηλαδή το παιχνίδι ήταν στο 94-92, είχε την μπάλα Warriors, δεν πήραν time out
Ο Steve Kerr είπε μετά ότι ο Green προσπαθούσε να πάρει time out, αλλά οι διαιτητές δεν το είδανε. Και δόθηκε foul 5 δέκατα από το τέλος στον Chris Paul από τον Livingston. Ο Paul έχασε την πρώτη βολή και είχε τη δεύτερη. Και εντάξει, άμα πας και τη χάσει τη δεύτερη, θέλει 5 δέκατα. Ένα δευτερόλεπτο, συγγνώμη, ήθελε. Μέχρι να πάρει το rebound ο άλλος και να ζητήσει time out, τελείωσε το παιχνίδι. Βάζει τη δεύτερη λοιπόν ο Πολ, μένουν 5 δευτερόλεπτα, 5 δέκατα, 7 δέκατα και κάνουν επίθεση πολύ γρήγορη οι Warriors, γιατί είχαν time out. Κάνουν επίθεση πολύ γρήγορη οι Warriors και ο Κάρι αστοχεί σχεδόν μόνο στο τρίποντο. Στο τέλος, να πάει το μάτι στην παράταση δηλαδή. Ήταν λίγο δηλαδή εκεί στο τέλος, το τελευταίο σου θα πω εγώ, τυχεροί οι Warriors, αλλά γενικά παίξαν πολύ καλά χθες οι Rockets. Να πω ότι ο Χάρντεν είχε 30 πόντους με 4 rebound, 4 assist. Ο Κρις Πολ είχε 27 πόντους με 2 rebound, 4 assist. Πολύ καλός επίσης και ο PJ Tucker, ο παλιός παίκτης του Άρη, με 16 πόντους, 2 rebound, 2 assist. Ήταν η τριάδα. Γενικά το Houston παίζει με πολύ μικρό rotation. Δηλαδή, χθες έπαιξε μόλις με 7 παίκτες. Έτσι, δηλαδή, από τον πάγκο ήρθε ο Eric Gordon και ο Gerald Green. Ούτε ο Anderson έπαιξε, ούτε ο Tarik Black, ούτε ο Joey Johnson που έχουμε ξαναπεί, ούτε ο Μπαμ, ούτε που έπαιξε κάποια μάτια κι αυτός. Ο Νένε είναι και τραυματίας. Γενικά πολύ μικρό το rotation του Αντώνη. Παρ' όλα αυτά τα κατάφερε. Από τον Golden State 28 πόντους για τον Steph Curry με 6 rebound και 2 assist. Στους 27 πόντους έμεινε ο Kevin Durant με 12 rebound και 3 assist. Ο Draymond Green είχε 11 πόντους, 13 rebound, 8 assist κοντά στο triple-double και 10 πόντους πρόσθεσε ο Klay Thompson για την ομάδα των Warriors, που τώρα πρέπει να κάνει break. Πρέπει να κάνει break μέσα στο Houston. Το έκανε βέβαια μια φορά, αλλά είχε θέμα χθες, είχε θέμα. Και ήταν το πρώτο match που πραγματικά είδα τον James Harden να λυγίζει πόδια για άμυνα. Δεν θυμάμαι δηλαδή να τον έχω ξαναδεί σε παιχνίδι του Rockets να παίζει άμυνα ο Harden. Είχε κλεψίματα χθες, να δω και πώς ακριβώς ήταν τα κλεψίματά του. Είχε 3 κλεψίματα ο Harden χθες και γενικά έπαιξε άμυνα. Δηλαδή έπαιξε μια άμυνα που να δυσκολέψει τον αντίπαλο να σουτάρει, να κάνει τον πάσιμο. Έτσι μπήκε στη λογική ο Harden στο να παίξει επιτέλους άμυνα, γιατί βλέπει ότι άμα δεν παίζει άμυνα δεν γίνεται δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά για να χτυπήσεις τους Golden State, τους Warriors. 95-92 λοιπόν, 2-2 πλέον η σειρά ανάμεσα στο Houston και το Golden State. Το Houston, θυμίζω, έχει το πλεονέκτημα έδρας. Θα το έχει μέχρι το τέλος γιατί έχει το καλύτερο ρεκόρ στο NBA. Η σειρά πλέον πάει αύριο ξημερώματα 4 η ώρα στο Houston, εκεί όπου οι Rockets θέλουν να κάνουν το 3-2 φυσικά και να εκμεταλλευτούν την έδρα τους για να αποκτήσουν προβάδισμα. Σήμερα το βράδυ στις 3.30 ώρα έχουμε το πέμπτο αγώνα ανάμεσα στη Βοστόνη και το Cleveland. Στη Βοστόνη το παιχνίδι. Οι Celtics έχουν το πλεονέκτημα έδρας κόντρα στους Cavaliers. Η Βοστόνη, η οποία προηγήθηκε 2-0 και έδισε τα παιχνίδια τα δύο στη Βοστόνη, έχασε τα επόμενα στο Cleveland. Η σειρά πλέον είναι στο 2-2. Οπότε σήμερα είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για αυτή τη νεαρή ομάδα των Celtics. Για το πώς θα αντιδράσουν, γιατί οι περισσότεροι, αν ξέρει κανεί τον Horford, οι περισσότεροι δεν έχουν παραστάσει ιδιαίτερες από τέτοια παιχνίδια, τελικούς πέμπτο παιχνίδι. Έτσι, γιατί άλλο η πρώτη φάση, άλλο τα προημιτελικά που λέμε και άλλο η τελική. Τελείως διαφορετικά. Απ' την άλλη, όλα το Cleveland έχει το LeBron. Τώρα τι να πούμε, όταν έχεις τον κορυφαίο παίκτη αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, θέλεις οι υπόλοιποι να δώσουν κάτι παραπάνω για να κερδίσεις. Έτσι. Θα είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Στις 3.30 θυμίζω το βράδυ συγκεκριμένα αναμέτρηση. Ξενύχτη, δυστυχώς ή ευτυχώς. Έτσι, για όσους δεν έχουν και το πρωί δουλειά, είναι ευτυχώς. Για όσους έχουν, δυστυχώς. Έτσι, οι τελικοί λοιπόν, οι οποίοι τώρα πάνε να αλλάξει κάθε μέρα, δηλαδή σήμερα έχουμε τη Βοστόνη με το Cleveland. Αύριο, μιλάμε για 3.30 και 4 το πρωί, έτσι, έχουμε τους Golden State με το Houston. Μετά την Παρασκευή πάλι στις 3.30 έχουμε το Cleveland Βοστόνη. Έτσι, το έκτο παιχνίδι. Και μετά πάμε πάλι το Σάββατο, το έκτο παιχνίδι του Golden State με το Houston. Έτσι.
Έχει βγει, ουσιαστικά έχει επισημοποιηθεί μέχρι το έκτο παιχνίδι. Βέβαια υπάρχουν και ημερομηνίες των υπολείπων, γιατί οι τελικοί νομίζω ξεκινάνε 31 Μαΐου. Ξεκινάνε οι τελικοί. Δηλαδή 31 Μαΐου, 27, 28, 29 μάλλον θα είναι και τα 7 παιχνίδια αν χρειαστεί. Ώστε οι τελικοί να ξεκινήσουν 31 Μαΐου, να υπάρχει μια ξεκούραση για τις ομάδες κάποιες μέρες, και 31 Μαΐου να έχουμε την έναρξη των τελικών του NBA. Έτσι να δούμε ποιοι θα πάνε εκεί. Πάντως η τελική και τη Ζήσκη Ανταλλούς είναι πολύ δυνατή. Πολύ καλά ζευγάρια, πολύ καλά παιχνίδια. Έτσι. Λοιπόν, αυτά και με τους τελικούς. Νομίζω πραγματικά ότι αξίζει. Βέβαια είναι λίγο βάρβαρες για μας οι ώρες, ομολογουμένως στην Ελλάδα. Αλλά αξίζει να καθίσει κάποιος να δει τα παιχνίδια. Έτσι. Όσον αφορά το Γιάννη που είπαμε πριν, βγήκαν οι πεντάδες, οι κορυφές πεντάδες. Ο Αντετοκούμπο δεν είναι σε καμία από αυτές τις πεντάδες καλύτερες, γιατί πάντα το βγάζουν αυτοί οι Αμερικάνοι μετά τους ρούκι, τις ρούκι πεντάδες ανακοινώνουν μετά τις αμυντικές και ούτω καθεξής. Στην πρώτη αμυντική πεντάδα ο Ντρου Χόλιντε της Νέας Ορλεάνης, ο Λαντίπο του Ινδιάνα, ο Κόβιχτον της Φιλαδέλφια, Αντώνιο Ντέιβις της Νέας Ορλεάνης επίσης και Ρούντι Γκέι του Γιούτα Τζαζ. Στη δεύτερη πεντάδα ο Μάρι από το Σαν Αντώνιο, ο Μπάτλερ από τη Μινεσότα, ο Γκριν από το Golden State, ο Αλ Χόρφορντ από τη Βοστόνη και ο Τζόελ Εμπίμπ από τη Φιλαδέλφια. Έτσι ο Γιάννης πήρε ψήφους, αλλά δεν ήταν ικανή η ψήφη αυτή να τον βάλουν στις δύο κορυφαίες πεντάδες του NBA. Πέρυσι ήταν μέλος της δεύτερης πεντάδας ο Αντετοκούμπο. Έτσι. Ενώ χθες είχαν ανακοινωθεί και δύο καλύτερες ρούκι πεντάδες. Στην πρώτη ήταν ο Σίμονς του Φιλαδέλφια, ο Μίτσελ της Γιούτα, ο Τέιτουμ της Βοστόνης, ο Κούσμα των Λέικερς και ο Μαρκάνεν των Σικάγο Μπουλς. Έτσι ο Φιλανδός. Ο Αντετοκούμπο πάντως, ο οποίος σύμφωνα και με δημοσίευμα της γνωστής του σελίδα Scoop Skype της Αμερικάνικης, δημιούργησε μια λίστα με τους 25 καλύτερους Ευρωπαίους που έχουν αγωνιστεί στο NBA. Και ο Αντετοκούμπο είναι στην, για να δω και θέση, είναι στη θέση 4. Με βάση προφανώς τους αριθμούς και γενικά την προοπτική του. Δηλαδή στο ένα ας πούμε για παράδειγμα είναι ο Νοβίτσκι. Έτσι καμία έκπληση. Εντάξει ο Νοβίτσκι τώρα σχεδόν από τη μέρα που πήγε μέχρι τώρα είναι number one ας πούμε. Έτσι από τους κορυφαίους του NBA. Έχει σπάσει πάρα πολλά ρεκόρ. Έχει πάρει και δαχτυλίδι πρωταθλητή. Πραγματικά εντυπωσιακός. Είναι ο νούμερο ένα σε αυτή την έρευνα του Hoopscape Ευρωπαίος ο Ντρίκ Νοβίτσκι με 21,2 πόντους, 7,7 rebound σε 20 ασίστ στο NBA. Δεύτερος είναι ο Πάου Γκασόλ στη σχετική λίστα. Δεν έχει να κάνει μόνο με το NBA, έχει να κάνει γενικά και με την καριέρα του, με τις εθνικές και τα σχετικά. Έτσι, γιατί έχει πάρει δύο δαχτυλίδια από τα αθλητή ο Πάου Γκασόλ με τους Lakers. Εντάξει, παγκόσμιος πρωταθλητής και με την Εθνική Ισπανία και ευρωπαϊκά πολλά. 38 χρονών με τους Spurs φέτος. Έτσι 17,4 σπότ, 9,3 rebound σε 17 σεζόν στο NBA. Τρίτη θέση ο Τόνι Πάρκερ. Έτσι 4 φορές πρωταθλητής NBA με τους Spurs. Μία φορά MVP των τελικών. Χρυσό μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ με την Εθνική Γαλλία. Έτσι ο Πάρκερ, ο οποίος σε 17 σεζόν στο NBA έχει μέσο όρο 15,8 πόντους, 5,7 rebound. Έτσι εκπληκτικά νούμερα. Και στην τέταρτη θέση είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που έχει 17,2 πόντους, 7,5 rebound σε 5 σεζόν στο NBA. Η λογική βέβαια προφανώς έχει να κάνει κυρίως και με το μέλλον. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έχει ανέβει σε τρομερό επίπεδο. Δηλαδή από τα 18 του που πήγε μέχρι τώρα έχει γίνει πλέον all-star παίκτης, έτσι, στους Bucks. Αλλά κυρίως έχει να κάνει και με το μέλλον, γιατί βλέπουμε ας πούμε στο 5 είναι ο Ντράζεν. Έτσι ο Ντράζεν Πέτροβιτς. Δηλαδή θα το πει σε κάποιον, θα σου πει καλά τώρα, είναι δυνατόν ότι το κούμπο να είναι και ψηλά από τον Ντράζεν Πέτροβιτς? Κι όμως, γιατί η λογική τους είναι άλλη. Έχει να κάνει και με την παρουσία των συγκεκριμένων Ευρωπαίων στο NBA. Ο Πέτροβιτς πρόλαβε να παίξει μόλις 4 σεζόν στο NBA. 15,4 πόντους, 2,4 assists. Έτσι με τους Blazers και με τους Nets, κυρίως με τους Nets έκανε πολύ μεγάλη καριέρα. Ο Αδικοκαμένος 28 χρόνων έφυγε από τη ζωή. Έτσι ένα δυστύχημα που έγινε τότε στη Γερμανία. Φημολογούνταν τότε ότι ήταν κοντά να κλείσει τον Παναθηναϊκό. Γιατί ήθελε να φύγει από το NBA. Και ήταν, φημολογούνταν τότε ότι ήταν κοντά στο να κλείσει
στον Παναθηναϊκό. Επίσης, να πω λίγο ότι τους 10, στο νούμερο 10 είναι ο Ντέντλ Στρέμφ, έτσι ο Γερμανός, με μεγάλη θητεία στους Ιντιάνα Πέισερς. Στο 9 είναι ο Βλάντε Ντίβατς, έτσι, Lakers και Sacramento Kings κυρίως. Στο 8 Άρβιντα Σαμπόνης, Portland Blazers, έτσι το θαύμα της φύσης, ο Λιθουανός γίγαντας. Στο 7 ο παλιός άρος του ΠΑΟΚ και επί σειρά ετών βέβαια μέλος του Sacramento Kings, ο Πέτραξ Στοιάκοβιτς, έτσι, και του και Dallas Mavericks, έτσι, ο Πέτζα, που πήρε δαχτυλίδι με τους Mavericks. Στο 6 είναι ο Μαρκ Γκασόλ, ο αδελφός του ΠΑΟΚ Γκασόλ. Στο Memphis, έτσι, ο Μαρκ, ο οποίος αποτελεί μια ήρεμη δύναμη τα τελευταία χρόνια στο Memphis. Υπάρχουν και άλλα ονόματα, έτσι, αλλά κυρίως ξαναλέω ότι ο μοναδικός που δεν είναι στη λίστα, που δεν έχει παίξει NBA, είναι ο Μποντιρόγκα από τις 25. Έτσι, δηλαδή τώρα θα μου πεις, βάζουν NBA και δεν έχουν τον Γκάλι μέσα. Η λογική των Αμερικανών είναι διαφορετική λογική και έχει να κάνει με όλα. Δηλαδή, έχει να κάνει με το τι έχουν καταφέρει με τις εθνικές ομάδες, με τις ομάδες. Εντάξει, ο Μποντιρόγκα, ας πούμε, σαν τίτλους έχει πάρει πολύ περισσότερο από τον Γκάλι. Αλλά κυρίως η λογική της λίστας αυτής έχει να κάνει με το NBA. Ο μοναδικός που είναι εκτός, που δεν έχει παίξει NBA, είναι ο Μποντιρόγκα. Έτσι. Όλοι οι άλλοι, δηλαδή είναι μέσα ο Μπατούμ, ο Τουρκόγλου, ο Μαρτσουγιώνης, όλοι οι άλλοι έχουν παίξει το NBA. Έτσι, απλά το λέω κυρίως για τον Αντετοκούμπο, ας πούμε, που οι Αμερικάνοι τον έχουν πάρα πολύ ψηλά. Πραγματικά τον έχουν πάρα πολύ ψηλά στη λογική, στο να. Και τι περιμένουν από τον ίδιο τον Αντετοκούμπο στα επόμενα χρόνια. Έτσι, δηλαδή, οι Αμερικανοί στον Αντετοκούμπο βλέπουν ένα παίκτη ο οποίος, πέρα ότι θα είναι All-Star, θα μπορέσει να αφήσει εποχή να πάρει τίτλους. Τώρα θα μου πείτε μου λίγο και μπορεί να τους πάρει τους τίτλους. Όχι. Το θεωρώ απίθανο στο Μιλγόκι να πάρει τίτλο. Ο Αντετοκούμπο. Έτσι πως είναι πλέον δομημένο το NBA με τις σούπερ ομάδες που δημιουργούνται. Έτσι. Όπως βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει το Golden State που έχει τον Durant, τον Thompson και τον Curry. Το Cleveland, εντάξει, έχει το LeBron, αλλά έχει δίπλα του και άλλους παίκτες. Είχε το Wade πριν μερικά χρόνια. Το Houston που πήρε τον Paul δίπλα στο Harden. Θεωρώ ότι πολύ δύσκολα μπορεί να πάει ένας all-star παίκτης μεγέθους από το κούμπο ή δυναμικής από το κούμπο δίπλα του στο Μιλγόκι. Έτσι, γιατί όπως και να το κάνουμε, το Μιλγόκι είναι η πιο μικρή αγορά στο NBA. Δηλαδή θα πρέπει ο πρόεδρος να δώσει πολλά χρήματα σε φόρο πολυτελείας. Είναι ο λεγόμενος, είναι αυτός ο φόρος πολυτελείας όταν ξεπερνάς το salary cap που έχει κάθε ομάδα να δώσει στα συμβόλαια. Ό,τι έξτρα χρήματα ξεφύγεις από το salary cap, πληρώνεις επιπλέον φόρο, ο οποίος είναι πάρα πολύ μεγάλος, γι' αυτό λέγεται ουσιαστικά και φόρος πολυτελείας. Έτσι, και είναι κάποιες ομάδες που πληρώνουν, ας πούμε, το Cleveland να πληρώνει φόρο πολυτελείας. Έτσι, το Golden State πληρώνει φόρο πολυτελείας για να έχεις αυτούς. Το Milwaukee δεν δείχνει τώρα στη λογική να είναι και οικονομικά μια ομάδα που μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, οπότε, δηλαδή και οι Αμερικανοί πλέον έχουν αρχίσει αυτό το καλοκαίρι ανοιχτά να γράφουν κείμενα και θεωρίες για το πόσο ο Γιάννης θα γίνει πρωταθλητής NBA, αλλά σε μια άλλη ομάδα. Όχι στο Milwaukee. Ή θα πρέπει να ανέβει αυτός σε τέτοιο επίπεδο που να τους πάρει από το χέρι, που δεν μπορεί να γίνει αυτό πλέον, είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, ή να πάει σε μια άλλη ομάδα. Σε έναν οργανισμό μεγάλο, που να είναι σε μια κατάσταση κιόλας έτοιμο σχεδόν, δηλαδή να φτάσει σε επίπεδο τελικών, για να μπορέσει να κερδίσει κάτι, κάποιον τίτλο από το κούμπο. Έτσι αυτή τη στιγμή. Θα δούμε τι θα γίνει. Ο ίδιος από το κούμπο πάντως δεν θέλει να σκέφτεται να φύγει από το NBA και το λένε όλοι, επειδή είναι τόσο καλό παιδί από το Μιλγόκι. Θεωρεί ότι το Μιλγόκι, επειδή του έδωσε πάρα πολλά από οικονομικής πλευράς όσον αφορά την οικογένειά του, το θεωρεί δύσκολο να αποχωρήσει το Μιλγόκι. Και ίσως το Μιλγόκι θα πρέπει να τον αφήσει με τη λογική να το δώσει κάποια ανταλλαγή και να πάρει κάποια άλλα πράγματα. Λοιπόν, αυτά και με τον Αντετοκούμπο όσον αφορά το τι γράφεται για τον Έλληνα Σταρ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αποτελέσματα σημερινά, γιατί έχουμε play-off γενικά, υπάρχουν play-off. Να πω ότι στην Τουρκία η Banvit κέρδισε μέσα στην έδραση Μπεσικτάς 77-79. Αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη Φενέρμπαξε Σακάρια 47-38. Η Ούνιξ Καζάν του Δημήτρη Πρίφτη κερδίζει την Νίζνη Νόβογκραντ
με 84-66. Τέταρτη περίοδο βρισκόμαστε εκεί. Λογικά θα κερδίσει η Ούνιξ του Πρίφτη. Ενώ έχουμε και άλλα παιχνίδια. Μονακό Ορτές στη Γαλλία 96-95. Εκεί είμαστε στο τέλος. Η Μπάμπερκ του Νίκου του Ζήση παίζει ντέρμπι με την Μπάγερ Μονάχου στο ημίχρονο. Μπάμπερκ Μπάγερ Μονάχου 34-35. Έτσι. Αυτά από ό,τι βλέπω εδώ σε γενικές γραμμές. Αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν βλέπω κάτι άλλο όσον αφορά την. Να πω ότι η Ούνιξ Κρασνόνα του Πρίφτη παίζει για την VTB League. Δεν είναι πρωτάθλημα της Ρωσίας, είναι για τη VTB League, στη Βαλτική Λίγκα. Έτσι που τα play-off. Η Ούνιξ τερμάτισε στη δεύτερη θέση, η Νίζη στην 7η. Και υπάρχει εδώ η κόντρα. Πρώτη ΤΣΣΚΑ βέβαια στην βαθμολογία και έχει το πλεονέκτημα. Δεύτερη Λοκομοτή Κούμπαν, η οποία έχασε από τη Χίμκι 66-79, από ό,τι βλέπω εδώ. Λοκομοτή Κούμπαν. Αυτό είναι ένα λίγο έτσι σαν έκπληξη. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ φτάσαμε το τέλος της εκπομπής. Μπάσκετ City μας κοντά σε 8 μέχρι και τις 10. Θυμίζω και πάλι αύριο εδώ στο Λίμπερο 8 η ώρα στο 174 στο κομμάτι της εκπομπής. Δεν θα είναι εκπομπή με τη λογική της δημοσιογραφικής ενημέρωσης. Απλά θα έχουμε ζωντανά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για τα play-off, την τελική φάση, και θα είναι ο Νικός Μοσχοβίτης. Θα μας μεταφέρει το παιχνίδι και βέβαια το ρεπορτάζ μετά, τη δηλώση των πρωταγωνιστών και ό,τι άλλο υποθεί από το κλειστό Νίκος Γκάλης στην Αθήνα. Μαζί μας να πω ότι είναι η εταιρεία Δόξας, τα μπαχαρικά Δόξας που εδώ και 40 χρόνια φροντίζει τις γεύσεις και τα πιάτα των Θεσσαλονικιών με εκλεκτά προϊόντα από όλο τον πλανήτη. Πιπεριά κουρκουμάς, κανέλα και ηλάνη, σκάρι, αλάτια μαλαΐων, μπλε, κόκκινο και καπνιστό. Διάφορα είδη σέλαια βοτάνων, θεραπευτικά βότανα, χαμομήλι, λουίζα, θυμάρι, φασκόμηλο, τσάκια του εξωτερικού, βότανα για δυνάζημα, πίεση και χοληστερίνη. Εταιρεία Δόξας λοιπόν, Ολυμπίου Διαμαντή 21, τηλέφωνο 2310-556-46 και στο doxaspavlaspices.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Κοντά μας επίσης μαζί μας και το hair salon του Γιώργου Μάσκα, έτσι κορυφαίος στο είδος του ο Γιώργος Μάσκας και η ομάδα του, σαν εκπληκτικό χώρο σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για τα μαλλιά σας με βάση το στυλ και την προσωπικότητά σας. Έτσι εξαιρετικές υπηρεσίες στο hair salon του Γιώργου Μάσκα για την καθημερινή εμφάνιση και όχι μόνο. Γεωργίου Σταύρου 5, στο κέντρο της πόλης, τηλέφωνο 2310-282-700. Επίσης, Facebook και Instagram, George Maskers και άλλων λατινικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε, κάνετε σχετικά like, follow και από εδώ και από εκεί και ακολουθείτε και παρακολουθείτε και την τελευταία έξι μόδας στο μαλλί. Γιατί η μόδα και εκεί αλλάζει πάρα πολύ συχνά, αλλά για να είστε πρώτοι που τα μαθαίνετε, εκεί ο Γιώργος Μάσκας έχει πάντα την τελευταία λέξη της μόδας. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θα αποχαιρετήσω. Θα δώσω κοιτάλι στη συνέχεια στο Θανάση τον Κυλώνη, που και αυτό θα είναι μόνος του. Γιατί ο Νίκος Παπαδόπουλος ήταν στο φιλικό του Άρη με την Τρίγλια. Θα ακούσετε πολλά περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής. Μπαλαντέρ λοιπόν εδώ στο Λίμπερο 174 με Θανάση Κυλώνη σήμερα μόνο του. Και Νίκο Παπαδόπουλο τηλεφωνικά να βγαίνει και να δίνει το ρεπορτάζ. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, θυμίζω 8 η ώρα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ζωντανά από την Αθήνα, από τον Νίκος Γκάλης, σε περιγραφή Νίκο Μοσχοβίτη. Καλό βράδυ. Διαφημιστικό και μετά Μπαλαντέρ.